πλέον. Το θέμα της διαδικτυακής μας συζήτησης είναι η οικονομία στην εποχή του κοροναϊού, κίνδυνοι, προκλήσεις και προοπτικές. Αυτή είναι η τρίτη διαδικτυακή συζήτηση και γίνεται στο πλαίσιο του κύκλου «Η νέα πραγματικότητα στην εποχή του COVID-19, του κοροναϊού, του COVID-19». Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε τα τόσο επίκαιρο θέμα της οικονομίας, νομίζω με τους πλέον ειδικούς. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στο κέντρο της Λάρισα, στο κέντρο της χώρας. Θα έχουμε κοντά μας τη χαρά να μιλήσουμε με τον κύριο Σκυλακάκη. Καλώς ήρθατε, κύριε Σκυλακάκη. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σε όλους. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και με τον κύριο Τσακαλώτο. Χαίρετε, κύριε Τσακαλώτο. Καλησπέρα και από μένα. Ο κύριος Αχινίδης είναι μαζί μας με ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, αλλά θα το ξεπεράσουμε στην πορεία. Δεν είναι στο χέρι μας. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα στη Λάρισα, την πατρίδα σας, κύριε Αχινίδη, σε εσάς. Χαιρετούμε τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον κύριο Σωτήρη Γιαννακόπουλο. Καλησπέρα σας. Και τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Λάρισας, τον κύριο Λιάκο Τσιμπογιώργο. Καλησπέρα σας. Θα δώσουμε το λόγο στον οικοδεσπότη αυτής της διαδικτυακής συζήτησης, τον Δήμαρχο Λαρισαίων, τον κύριο Αποστόλη Καλογιάννη. Δήμαρχε, σας καλωσορίζουμε σε αυτή τη συζήτηση. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη δυνατότητα που δίνεται έτσι από το κέντρο της χώρας, από τη Λάρισα, να μαζευτούμε όλοι εμείς εδώ πέρα για να συζητήσουμε για αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο. Ο λόγος σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους υπουργούς για τη συμμετοχή τους. Και στον κύριο Σκυλακάκη, τον Υφυπουργό Δημοσιονομικής Πολιτικής, τον κύριο Τσακαλώτο, βουλευτή και πρώην Υπουργό του Οικονομικού του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, και τον κύριο Σαχινίδη, πρώην Υπουργό και μέλος του Εκτελεστικού, αν δεν κάνω λάθος, Πολιτικού Συμβουλίου του Κινάλ, Φίλιππ. Έτσι δεν είναι? Σωστά, σωστά. Ακριβώς. Δείτε, Λάρισα εδώ και πάρα πολύ καιρό, όχι απλά πριν τον κορονοϊό, αλλά και την προηγούμενη περίοδο, είχε κατακτήσει ένα πολύ υψηλό επίπεδο εκδηλώσεων, συζητήσεων σε όλα τα επίπεδα. Είτε αφορούσαν πολιτισμό, είτε αφορούσαν οικονομία, είτε αφορούσαν άλλους τομείς της κοινωνικής μας δραστηριότητας. Μη δε εξαιρουμένης και της πολιτικής, βεβαίως, δραστηριότητας. Μας απασχόλησε πάρα πολύ το γεγονός ότι μέσα στον κορονοϊό χάσαμε τη δυνατότητα να βρισκόμαστε στους χώρους που μέχρι πριν λίγο γνωρίζαμε, για να έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε. Έτσι λοιπόν από την πρώτη στιγμή μας μπήκε στο τραπέζι η ιδέα να δημιουργηθεί αυτό το site, το larisamazi.gr, μέσα από το οποίο ποικίλες δράσεις στην περίοδο του κορονοϊού φτάνουν στα σπίτια των συμπολιτών μας και μας δίνουν τη δυνατότητα αυτό το κοινό που δεν έχουμε στις αίθουσες πια να το έχουμε με τον τρόπο των τηλεδιασκέψεων. Και βέβαια είμαι στην ευχάριστη θέση να πω πως η θέαση αυτών των εκδηλώσεων από τους συμπολίτες μας είναι σε πολύ υψηλό βαθμό. Άκουσα νούμερα για την προηγούμενη εκδήλωση και φαντάζομαι σήμερα θα είναι πολύ περισσότεροι για αυτοί που θα παρακολουθήσουν οι συμπολίτες μου την εκδήλωση αυτή, μεγάλα νούμερα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, όλη πρέπει να συνεχίσει και πρέπει να δει την αυριανή της ημέρα και μέσα στο πλαίσιο της ύφεσης. Μια ύφεση που οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου κατ' εκτίμηση διαφορετική μπορεί να έχουν με τις δικές τους απόψεις, αλλά είναι εδρεωμένη πεποίθηση σε όλους ότι θα υπάρξει και ότι θα είναι και σημαντική. Αυτό θα έχει επίδραση προφανέστατα σε όλη τη χώρα και στην πόλη μας. Σε ό,τι με αφορά προσωπικά ως Δήμαρχο Λαρισαίων, δύο είναι τα επίπεδα που θα ήθελα να θέσω στη συζήτηση αυτή, ανοίγοντας, αν θέλετε, αυτόν τον διάλογο. Το ένα είναι το επίπεδο της ίδιας της αυτοδιοίκησης, που σε καιρούς κρίσης, όπως και στην οικονομική μας κρίση, έτσι και τώρα, έχει παίξει έναν πολύ σοβαρό, καθοριστικό, θα έλεγα, ρόλο στο να αποτελέσει ανάχωμα στήριξης εκείνων των κοινωνικών ομάδων που αντιμετώπισαν την προηγούμενη περίοδο πρόβλημα και θα αντιμετωπίσουν και τώρα. Είναι οι ίδιες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού μας, οι οποίες βρήκαν πολύ σοβαρή στήριξη στο Δήμο Λαρισαίων. Και πιστεύω και συνολικά στην αυτοδιοίκηση, γιατί όλη η αυτοδιοίκηση, και είμαι σε θέση να το γνωρίζω μιας και συμμετέχω στα συλλογικά της όργανα, έδωσε πολύ ισχυρές μάχες σε αυτό το επίπεδο και μέσα στην υγειονομική κρίση. Το αύριο λοιπόν
προσδιορίζεται και πάλι για μας με ένα φορτίο αντιμετώπισης προβλημάτων που φτάνουν στην πόρτα μας και μέσα από το απλό που λέει ο κόσμος, ότι ο Δήμαρχος είναι υπεύθυνος, τα παράπονα στο Δήμαρχο, το ξέρετε, το λέει όλη η κοινωνία μας αυτό, και σε μένα φτάνουν πάρα πολλά ζητήματα που δεν είναι και της αρμοδιότητάς μου. Ωστόσο, η πρόθεσή μας να βοηθήσουμε την πολιτεία, να σταθούμε δίπλα της, να αναλάβουμε όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα να παίξουμε έναν αντίστοιχο ρόλο και σήμερα, σε αυτό το καινούριο κομμάτι της ύφεσης που θα βρεθεί η χώρα μας. Να παίξουμε ένα ρόλο ανασχετικό στη φτώχεια, στην ανυμπόρια, στον κοινωνικό αποκλεισμό, σε όλα αυτά τα στοιχεία που είδαμε σε μεγάλο βαθμό το προηγούμενο διάστημα. Για να παίξουμε αυτό το ρόλο μας όμως, είμαστε και εμείς αυτή την περίοδο εξαντλημένοι σε ό,τι αφορά τα οικονομικά μας. Και δεν μιλώ για το Δήμο Λαρισαίων που τα καταφέρνει ίσως, μιλώ γενικότερα για την αυτοδιοίκηση. Θα σας πω ένα-δυο νούμερα για να αντιληφθείτε όλοι σας το πεδίο στο οποίο θα κληθούμε να δώσουμε αυτή τη μάχη που σας περιέγραψα. Ο Δήμος Λαρισαίων στους 2 μήνες του κορονοϊού έχει υποεισπραξιμότητα η οποία αγγίζει και με τις απαλλαγές οι οποίες υπάρχουν το διάστημα αυτό, τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 2 εκατομμύρια ευρώ είναι ένα ποσό τεράστιο για το Δήμο Λαρισαίων, αντιστοιχεί τα 2,5 εκατομμύρια για το Δήμο μας είναι 2 ΚΑΠ, 2 δόσεις κεντρικών αυτοτελών πόρων και έχουμε θέσει και στην κυβέρνηση μέσω της Κεντρικής Ένωσης Δήμων το αίτημα ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να στηριχτούν. Ο Δήμος Λαρισαίων λοιπόν αναμένει αυτή τη βοήθεια για να παίξει άλλη μια φορά το ρόλο του σε ό,τι αφορά την ανακούφιση της κοινωνίας στο καινούριο περιβάλλον. Διότι και ανεργία πιστεύουμε ότι θα υπάρξει και φτώχεια θα υπάρξει και είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι και αρκετές επιχειρήσεις στην πόλη μου δεν άνοιξαν και δεν θα ανοίξουν. Διότι υπάρχει ένα ζήτημα επιβίωσης πια στους συγκεκριμένους ανθρώπους και αυτό αφορά κυρίως τους μικρομεσαίους επαγγελματίες. Ευτυχώς φαίνεται ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις, παρά τις δυσκολίες, δείχνουν να τα καταφέρνουν. Εύχομαι και το επόμενο διάστημα να τα καταφέρουν. Σε αυτό λοιπόν το πεδίο χρειαζόμαστε οι φορείς της γενικής κυβέρνησης, αλλά και οι φορείς σε τοπικό επίπεδο να συνεργαστούμε απόλυτα για να στηρίξουμε τις πολιτικές πρωτοβουλίες που από τη μεριά της κυβέρνησης, αν θέλετε, παρθούν και βεβαίως και από πρωτοβουλίες δικές μας ή και άλλων πολιτικών φορέων παρθούν. Σε αυτό το επίπεδο, πέρα από την οικονομική βοήθεια που χρειαζόμαστε για να πάρουμε όλα αυτά τα μέτρα που είπα πριν, αυτό που χρειαζόμαστε είναι και η συνεργασία με όλους. Είναι μια περίοδος που θα το πω, το είπα και το 2014, είχα την τύχη και ατυχία, αν θέλετε, να είμαι δήμαρχος, να αναλάβω τη θητεία μου σε μια βαθιά κρίση, αλλά είχαμε πει και τότε πως η συλλογική δουλειά, η συνεργασία όλων των φορέων και χαίρομαι να βλέπω τον κύριο Γιαννακόπουλο, τον κύριο Κουτσιπογιώργο, τους ανθρώπους δηλαδή των φορέων της πόλης μας εδώ, είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τα προβλήματα, να χαράξουμε εκείνους τους δρόμους και εκείνες τις πολιτικές που ο καθένας στο βαθμό των αρμοδιοτήτων του μπορέσει να βγάλει πέρα για να περιορίσουμε και την ύφεση ή να περιορίσουμε τις επιπτώσεις καλύτερα της ύφεσης. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν πρέπει να γνωρίζουν οι υπουργοί και ο κύριος Σκυλακάκης κυρίως, που είναι ενεργεία υπουργός αυτή τη στιγμή, ότι ο Δήμος Λαρισαίων θα βάλει πλάτη με όλες του τις δυνάμεις στην υπόθεση αυτής της ανόρθωσης, αν θέλετε, της οικονομίας μετά από μια περίοδο ύφεσης που προϋπήρξε και που πιστεύουμε ότι θα υπάρξει. Και σε αυτή την κατεύθυνση, υπουργέ μου, εμείς ζητούμε τις βοήθειες. Γνωρίζω, για παράδειγμα, από τα συλλογικά μας όργανα, γιατί είμαι αντιπρόεδρος της Ένωσης των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυψης Αποχέτευσης, ότι ο πρόεδρος με μέλη μας ήρθαν στο γραφείο σας για να δηλώσουν τη δυσκολία και τις αδυναμίες των δημοτικών μας επιχειρήσεων, που δεν έχει η Αθήνα, γιατί έχει ΕΙΔΑΠ, γιατί δεν έχει η Θεσσαλονίκη, έχει ΕΙΑΘ, εισηγμένες στα χρηματιστήρια, αλλά έχει όλη η υπόλοιπη Ελλάδα φορείς οι οποίοι διαχειρίζονται ένα κοινωνικό αγαθό και που υπάρχει ανάγκη πια να το διαχειριστούμε με καλό τρόπο και με στήριξη. Γιατί οι επιχειρήσεις μας μέχρι τώρα δεν έπαιρναν και καμία επιχορήγηση. Ήταν αυτοχρηματοδοτούμενες από τα χρήματα των ίδιων των συμπολιτών μας. Αν μιλήσω για την αυτοδιοίκηση περισσότερο, θα πω πολλά.
οι δυσκολίες του θεσμού μας και η ανάγκη, η κεντρική πολιτεία και η σημερινή και η χθεσινή και η όποια αυριανή να πιστέψει στην αυτοδιοίκηση είναι όρος. Είναι όρος πια των αυτοδιοικητικών, είναι όρος του κινήματος, αν θέλετε, των αυτοδιοικητικών, γιατί είμαστε στην πρώτη γραμμή της μάχης για την ανάταξη αυτής της οικονομίας, μια και συζητάμε για την οικονομία σήμερα. Θα έλεγα ακόμη και για να κλείσω και να έχετε τη δυνατότητα να καταθέσετε τις απόψεις σας και κάτι ακόμη. Οι φορείς της αυτοδιοίκησης έχουν τη δυνατότητα να ενεργήσουν σε αυτό το πρώτο επίπεδο επειδή είναι κοντά στον πολίτη και να συμβάλλουν και στα ζητήματα της ανάπτυξης που τη συζητούσαμε λίγο πριν βγαίνοντας από τα μνημόνια, που τώρα την ξεχνάμε και μιλάμε για ύφεση, εντάξει θα υπάρξει, αλλά δεν πρέπει να αφήνουμε έξω από το πεδίο μας, πέρα από την αντιμετώπιση των ζητημάτων της ύφεσης, το πώς μπορεί κανένας να εμπλακεί σε αναπτυξιακά ζητήματα, τα οποία ανάλογα με τον κάθε χώρο, με το κάθε πεδίο, με τον κάθε δήμο, έχουν τη δυναμική. Σε ό,τι αφορά την πόλη μας, γνωρίζετε όλοι σας ότι η αγροτική οικονομία είναι αυτή που επηρεάζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την οικονομία της πόλης. Στο επίπεδο αυτό πρέπει να πάρθουν πρωτοβουλίες. Οι πρωτοβουλίες, σε ό,τι με αφορά προσωπικά το Δήμο Λαρισαίων, είναι αρκετές και είναι έτοιμες, αλλά χρειάζονται στήριξη και από νομοθετικό πλαίσιο και από οικονομικά. Δεν μπορεί το αύριο της αγροτικής οικονομίας της περιοχής μας να είναι η παραγωγή όπως τη γνωρίσαμε και να είναι και οι μεταπράτες με τις επιταγές οι οποίοι παίρνουν τα προϊόντα των αγροτών μας και οι οποίοι πληρώνουν μετά από πολύ χρόνο ή και δεν πληρώνουν ακόμη. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Η μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, κυρίως με μικρές μονάδες, οι οποίες μπορούν να στηρίξουν τον πρωτογενή τομέα, την αγροτική οικονομία θα έλεγα καλύτερα, γιατί πρωτογενής τομέας είναι και άλλα πράγματα, είναι αναγκαίος όρος για το αύριο. Ας μην βλέπουμε λοιπόν μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις, και η Λάρισα έχει εξαγωγικού χαρακτήρα τέτοιες επιχειρήσεις μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων, ναι να στηριχτούν, ναι είναι στον ιστότο βιομηχανικό της πόλης και διαμορφώνουν στο ΑΕΠ της πόλης σημαντικά πράγματα, αλλά το αύριο στην αγροτική οικονομία είναι η μικρομεσαία μεταποιητική επιχείρηση η οποία πρέπει να στηριχθεί και να δώσει καλύτερο μεροκάματο στον αγρότη που οφείλει να μείνει στη γη του, που την ξέρει καλά και μπορεί να παράγει. Στον δικό μας χώρο λοιπόν εμείς παίρνουμε πρωτοβουλίες. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για παράδειγμα που έχουμε ως Δήμο στα Σκαριά, αξιοποιώντας το νομικό πλαίσιο που υπάρχει, είναι να δημιουργήσουμε σε μια δημοτική έκταση ένα κτηνοτροφικό πάρκο. Ένας άλλος τομέας πρωτογενής. Η κτηνοτροφία είναι ένα επίσης σημαντικό κομμάτι στην περιοχή. Οι εγκαταστάσεις, οι σταυλικές εγκαταστάσεις, οι βιολογικοί καθαρισμοί, οι ομάδες παραγωγών, η εμπορία του γάλακτος με διαφορετικό τρόπο από ό,τι σήμερα από τους κτηνοτρόφους μας. Η επέμβαση του Δήμου πέρα από το νομικό πλαίσιο και τη βοήθειά του σε όλο να διαμορφώσει τις υποδομές επίσης είναι ως πολιτική βούληση δεδομένη και αναζητούμε πέρα από το νομικό πλαίσιο και τους πόρους. Θέλω να πω και να καταδείξω με αυτό που περιγράφω ότι τα περιθώρια είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Η συνεργασία των φορέων, η συνεργασία του πολιτικού μας συστήματος και η όσμωση των απόψεων είναι αυτή που μπορεί να κάνει τη διαφορά και να προσδώσει μια δυναμική που θα αντιμετωπίσει και την ύφεση και θα διαμορφώσει ένα καλύτερο αύριο για την κοινωνία μας και για την ίδια την αυτοδιοίκηση. Θέλω λοιπόν σε αυτό το πεδίο, για να μην πω περισσότερα, να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τη συμμετοχή σας σήμερα και με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα μείνω και θα παρακολουθήσω τη συζήτηση όλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο Λαρισαίων, τον κύριο Αποστόλη Καλογιάννη. Είπατε πολλά, Δήμαρχε, πραγματικά και ενδιαφέροντα και για την πόλη μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, πραγματικά είμαστε εδώ και περιμένουμε με ενδιαφέρον να ακούσουμε και από τους ειδικούς τι θα μας πούνε. Θα παρακαλούσα λίγο μόνο για τη διαδικασία, όταν δεν μιλάμε τα μικρόφωνα να τα έχουμε κλειστά για να... Τώρα τα μαθαίνουμε σε αυτά την εποχή του κοροναϊού, μάθαμε και πολλές πλατφόρμες να χρησιμοποιούμε. Σιγά σιγά και εδώ στη Λάρισα τα έχουμε μάθει αυτά. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Να πω εδώ ότι πραγματικά όταν κλήθηκα από το Δήμο Λαρισαίων να συντονίσω αυτή τη συζήτηση, λέω, μα εγώ δεν έχω κάποια σχέση με το να συντονίζω συζητήσεις.
αλλά προφανώς επειδή η ιδιότητά μου ως περιφερειακή διευθύντρια του ΟΑΕΔ Θεσσαλίας, του ΟΑΕΔ που έχει να κάνει με αυτό το, με την ανεργία, με τις ανησυχίες των ανθρώπων, των ανέργων, που ήταν ήδη από πριν δυσκολεμένοι, αλλά τώρα και των εργαζόμενων, που ανησυχούν πάρα πολύ για τις εργασιακές τους σχέσεις και για το εισόδημά τους, αλλά και φυσικά των επιχειρήσεων, για των επιχειρήσεων, το λέω λίγο, των ανέργων και των ανθρώπων που δουλεύουν, γιατί δεν έχουμε εδώ εκπροσώπους. Έχουμε τον εκπροσώπους των επιμελητηρίων, αλλά και των επιχειρήσεων βέβαια, γι' αυτό είστε και εδώ τώρα, για να μιλήσουμε για όλη αυτή την αγωνία των ανθρώπων και των πολιτών και της Λάρισας και όλης της χώρας. Κύριε Σκυλακάκη, ο Δήμαρχος Λαρισαίων σας καλωσορίζουμε, αλλά αμέσως μπήκαμε και στο θέμα. Ο Δήμαρχος Λαρισαίων είπε τα οικονομικά μας αυτό το διάστημα, αυτούς τους τελευταίους μήνες, έχουν πολύ δυσκολέψει. Θα θέλαμε τη δικιά σας γνώμη για αυτή την εποχή που περνάμε τώρα. Είναι τόσα πολλά τα ζητήματα, αλλά θα κάνετε μια τοποθέτηση εσείς και πραγματικά αναδύονται οι ερωτήσεις έτσι άμεσα. Τι θα γίνει με τα χρήματα που περιμένουμε, το regeneration, την πρώτη κατοικία, τους φόρους, τα δημοσιονομικά της χώρας. Εσείς, αν ο Δήμος Λαρισαίων είχε αυτούς τους δύο μήνες αυτή την υστέρηση εσόδων, η χώρα, σας ακούμε κύριε Σκυλακάκη. Λοιπόν, να σας πω, η χώρα στους δύο μήνες είχε υστέρηση εσόδων, μικρότερη από ό,τι περιμέναμε. Σε αυτό πρέπει να ευχαριστήσουμε τους συμπολίτες μας κυρίως, γιατί ανταποκρίθηκαν σε αυτή την περίοδο και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την επόμενη μέρα, ότι δεν είχαμε μία αλλαγή του τρόπου με το οποίο οι άνθρωποι πληρώνουν τις υποχρεώσεις που έχουν και πολλοί δεν αξιοποίησαν καν τις δυνατότητες που τους έδωσε η πολιτεία με τις αναστολές. Αυτό που θα ήθελα να... Θα απαντήσω σε ένα-δύο ερωτήματα του Δημάρχου και μετά θα κάνω την αρχική εισήγηση που είναι και το θέμα της συζήτησής μας, οι κίνδυνοι, οι προκλήσεις και οι προοπτικές που διανοίγονται αυτή τη στιγμή για την οικονομία. Να πω στον Δήμαρχο ότι η ύφεση όντως θα είναι σημαντική. Εμείς έχουμε στείλει στην Κομισιόν δύο σενάρια ως Υπουργείο Οικονομικών, ένα βασικό σενάριο στο 4,7 και ένα δυσμενέ σενάριο στο 7,9. Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψεις το πραγματικό ύψος αυτή τη χρονιά, γιατί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που δεν είναι υπό τον έλεγχό μας. Αλλά ένα πράγμα μπορώ να σας πω είναι ότι η ύφεση θα είναι στην Λάρισα πολύ μικρότερη σε σχέση με την ύφεση στο σύνολο της χώρας. Και αυτό δεν θέλει μεγάλη φιλοσοφία. Σε αντίθεση με τις τουριστικές περιοχές, πάλι τη Ρόδο, την Κρήτη, την Κέρκυρα, ακόμη και το Λεκανοπέδιο, η Λάρισα έχει μεγαλύτερο ποσοστό στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα και μικρότερο στο κομμάτι που επηρεάζεται από τον τουρισμό. Ο τουρισμός μας είναι γύρω λίγο πάνω από το 10, γύρω στο 12% του ΑΕΠ και θα υποστεί ένα σημαντικό πλήγμα, δεν ξέρουμε ακόμη πόσο. Αυτό το πλήγμα δεν θα επηρεάσει την δική σας οικονομία και με αυτή την έννοια θα είναι μικρότερης έντασης και κυρίως τελειώνει τώρα η δική σας ύφεση στο μεγαλύτερο βαθμό, ενώ σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας, κυρίως αυτές πιο τουριστικές, η ύφεση θα υπάρχει και στους μήνες τους υψηλούς τουριστικούς, γιατί ό,τι και να κάνουμε δεν μπορεί να περιμένουμε, θα έχουμε το 100% του τουρισμού του περσινού. Θα είμαστε πιθανότατα κάτω από το 50, μακάρι να είμαστε παραπάνω, δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο. Το δεύτερο που θέλω να πω στον Δήμαρχο, πέραν των αυτονοήτων, ότι βεβαίως και με χαρά θα συνεργαζόμαστε να συνεργαστούμε με την τοπική αυτοδιοίκηση και τώρα και για το αναπτυξιακό κομμάτι, που για μένα δεν πρέπει να είναι δύο διαφορετικά, πρέπει να είναι κάτι που θα τρέξει μαζί, είναι η ανάγκη
να έχουμε σε αυτήν ειδικά τη φάση μεγαλύτερη συνεργασία, όχι μόνο μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και πολιτείας ή πολιτείας και φορέων ή πολιτείας και επιχειρήσεων, αλλά και μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και ατομικών επιχειρήσεων, μια προσπάθεια δηλαδή να δημιουργηθούν οι συλλογικότητες που χάθηκαν την περασμένη δεκαετία και που απαξιώθηκαν κιόλας σε κάποιο βαθμό, ειδικά στον πρωτογενή τομέα. Το θέμα της πολυδιάσπασης στον πρωτογενή τομέα είναι καθοριστικό για το αν μπορούμε να βγούμε από αυτή την κρίση, την καινούρια, πολύ πιο δυνατή. Το βασικό μας πρόβλημα στον πρωτογενή τομέα είναι το πολύ μικρό μέγεθος και η αδυναμία να πετύχουμε οικονομίες κλίμακος και διαπραγματευτική δυνατότητα. Παλιότερα προσπάθησαν να το λύσουν αυτό το θέμα οι συνεταιρισμοί. Κάποιοι έχουν επιβιώσει, αυτοί που επιβίωσαν συνήθως ήταν οι καλύτεροι, θα έλεγα στην εμπλική πλειοψηφία ήταν οι καλύτεροι. Έχουμε τώρα κάποιες καινούργιες μορφές οργανώσεις παραγωγών, αγροτικές επιχειρήσεις που έχουν πολυμετοχικές. Ανεξάρτητα του τρόπου με τον οποίο οργανώνονται, οι άνθρωποι είναι πολύ μεγάλης σημασίας, ειδικά για την περιοχή της Θεσσαλίας, να πετύχουμε αυτές τις ευρύτερες συνενώσεις. Φεύγω από αυτό και πάω λίγο στα οικονομικά, τα μακροχρόνια και τα βραχυπρόθεσμα της χώρας και οικονομία στην εποχή του κορονοϊού, η κίνδυνη. Κίνδυνη λοιπόν. Πρώτον να πούμε ότι οι υγειονομικοί κίνδυνοι δεν έχουν ακόμη τελειώσει. Έχουμε διάφορες προκλήσεις, είναι τα εισαγόμενα κρούσματα, είναι η πιθανότητα ενός δευτέρου κύματος καθώς θα μπαίνουμε στο φθινόπωρο και είναι και το πότε θα έχουμε εμβόλιο και θεραπείες που να λύγουν οριστικά τη συγκεκριμένη πανδημία. Αυτό είναι ένας παράγων αβεβαιότητας και κινδύνου, η υγειονομική κίνδυνη. Ο δεύτερος παράγων αβεβαιότητας και κινδύνου είναι η έκταση σύφεσης διεθνώς. Είναι κάτι που ακόμη δεν το ξέρουμε, θα δούμε, θα το μετρήσουμε. Όπως και στην Ελλάδα δεν μπορούμε με ακρίβεια να προβλέψουμε, κάνουμε σενάρια. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε σενάρια για να μπορούμε να κινούμεθα. Εάν η έκταση της ύφεσης διεθνώς είναι αρκετά μεγάλη, παρά το γεγονός ότι η δική μας οικονομία είναι λιγότερο διεθνοποιημένη από πολλές άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, θα έχουμε μία δευτερογενή ύφεση που θα μας έρθει από το εξωτερικό. Να ξέρετε ότι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, πολλές από αυτές, δεν σημείωσαν σοβαρή μείωση τζίρου το τρίμηνο της ύφεσης, της μεγάλης κρίσης, το Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, αλλά μπορεί να παρουσιάσουν για λόγους χρονικής υστέρησης των παραγγελιών τους την πτώση του τζίρου τους Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Συνεπώς, έχουμε πρόσθετους κινδύνους από το εξωτερικό. Και ο τρίτος κίνδυνος, αναφέρθηκα ήδη, είναι ο τουρισμός, αλλά και ο ρυθμός ανάκαμψης. Αυτοί οι δύο κίνδυνοι είναι συνδεδεμένοι, γιατί και ο ρυθμός ανάκαμψης φέτος θα επηρεαστεί από το βαθμό του τουρισμού, γιατί αν έχουμε μικρότερη ύφεση μπαίνοντας, θα ανακάμψουμε πιο γρήγορα, θα έχουμε λιγότερες επιχειρήσεις που θα βρεθούν σε μεγάλη δυσκολία, αλλά και το αν θα μπορέσει η ανάκαμψη του χρόνου να επανέλθει τουλάχιστον στο ΑΕΠ του 19, που είναι ένα μεγάλο στοίχημα, δεν προβλέπεται από τους περισσότερους διεθνείς οργανισμούς για όλες τις χώρες. Αυτό θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από το αν ο τουρισμός θα ανακάμψει του χρόνου δυναμικά ή θα έχουμε μια περισσότερο μακροπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη πληγή και θα κάνει 2-3 χρόνια να φτάσει στα επίπεδα των 30 κάτι εκατομμυρίων τουριστών.
Προσωπικά πιστεύω ότι θα πάμε σε μία ανάκαμψη V. Αυτή είναι η πεποίθησή μου. Έχω, για διάφορους λόγους το έχω αναπτύξει και σε κείμενά μου. Ο μεγαλύτερος από όλους είναι ότι υπάρχει μία ψυχολογική πτυχή, τα animal spirits που έλεγε ο Keynes. Όταν θα τελειώσει ο κορονοϊός, η ανακούφιση που θα προκαλέσει αυτό σε συνδυασμό με την ορθή αντίδραση Keynesιανή, αλλά σωστά Keynesιανή, δηλαδή την εποχή που χρειάζεται Keynesιανή αντίδραση των περισσότερων χωρών, ειδικά των περισσότερων των πλουσίων χωρών, θα μπορεί να μας οδηγήσει σε μια πολύ καλύτερη ανάκαμψη από αυτή που είχαμε, που φανταζόμαστε ή φαντάζονται οι διεθνείς οργανισμοί. Παρ' όλα αυτά, το είδος ανάκαμψη είναι μια μεγάλη αβεβαιότητα δημοσιονομική για τον προϋπολογισμό του 2021, όπως επίσης είναι και ο ρυθμός εκταμίευσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει, πολύ σημαντικό, και εκεί πρέπει να είμαστε, πολύ αποτελεσματικοί, αλλά δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Και υπάρχει και μια μεταφερόμενη ύφεση, carry over, δημοσιονομικό, που θα μας πλήξει τον προϋπολογισμό του 2021. Θα είναι ένας προϋπολογισμός που έχει αβεβαιότητες εξ αυτού του λόγου. Πάμε τώρα στις προκλήσεις. Για μένα, οι δύο μεγάλες προκλήσεις την επόμενη μέρα της ύφεσης, γιατί την πρώτη πρόκληση την αντιμετωπίσαμε με μία σειρά από μέτρα. Η δεύτερη πρόκληση της επόμενης μέρας είναι να προσαρμόζουμε συνεχώς τα μέτρα και να τα εξατομικεύουμε, τα οποία έχουμε λάβει, για να βοηθήσουμε επιχειρήσεις και ανθρώπους που πλήττονται από την ύφεση, όχι με οριζόντιο τρόπο, όπως αναγκαστικά κάναμε στην πρώτη φάση, αλλά με βάση τις ανάγκες που έχει ο καθένας, έτσι ώστε οι περιορισμένοι δημοσιονομικοί πόροι, οι οποίοι κυρίως είναι περιορισμένοι φέτος από ευρύτερους παράγοντες παρά το αυστηρούς στόχους, γιατί έχουμε πετύχει στην Ευρώπη να συμπεριληφθεί η Ελλάδα στην πλήρη ελευθερία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί όμως. Να μπορέσουν να είναι όσο αποτελεσματικότεροι γίνονται. Φεύγοντας από αυτές τις προκλήσεις που είναι οι βραχυπρόθεσμες και αποφορούν τους επόμενους μήνες, περίπου εγώ υπολογίζω 6 με 7 μήνες θα έχουμε αυτές τις προκλήσεις, πάμε στις προκλήσεις της ανάκαμψης, και εκεί πιστεύω δύο είναι τα κρίσιμα θέματα. Το ένα είναι να κάνουμε τέτοιες μεταρρυθμίσεις που να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις να επενδύσουν χρήματα στην οικονομία. Καλώς ή κακώς, η επένδυση από την πλευρά των επιχειρήσεων θα είναι πολύ μεγάλη σημασίας, ειδικά στο διάστημα μέχρι ότου αρχίσει να κινητοποιούνται μαζικά τα ευρωπαϊκά πακέτα, που ξέρετε ότι πάντα έχουν τις διαδικασίες τους. Συνεπώς, το να κινηθούν νωρίτερα οι επιχειρήσεις από τα πακέτα και όχι αργότερα είναι πολύ μεγάλη σημασία για το είδος ανάκαμψης που θα έχουμε, και εκεί πρέπει να τους δώσουμε και κίνητρα και την εικόνα ότι το κράτος αλλάζει και γίνεται πιο φιλικό στην δημιουργία πλούτου σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Και μετά είναι μεγάλη πρόκληση του ευρωπαϊκού πακέτου, είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία της χώρας ότι καταφέραμε και έχουμε μια τάξη μεγέθους, γιατί δεν έχει τελειώσει η διαπραγμάτευση, που είναι πέραν αυτών που περίμενε οποιοδήποτε ότι θα είχε η Ελλάδα, αλλά εκεί δεν φτάνει να έχεις αυτό το πακέτο που θα βοηθήσει τη χώρα να είναι σε πολύ καλύτερους αναπτυξιακούς ρυθμούς, αλλά πρέπει και να το αξιοποιήσεις για να μοχλεύσεις πολύ περισσότερους ιδιωτικούς πόρους, αν καταφέρεις και έχεις ένα 20, 30, 40, 50% πρόσθετη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων που θα συνοδεύουν τα δημόσια κεφάλαια που θα μας έρθουν ως grants από το εξωτερικό ή ως δάνεια, τότε η επίδραση στο ΑΕΠ και η δυνατότητα να προωθήσουμε τη μείωση της φορολογίας και να επανέλθουμε στο πρόγραμμα που ψηφίστηκε αυτή η κυβέρνηση, μείωση εισφορών
και μείωση φόρων θα προαπασιαστεί. Και βέβαια έχει μεγάλη σημασία η οικονομική αποτελεσματικότητα. Να μην πάμε σε δαπάνες, οι οποίες ξέρουμε όλοι ότι δεν παράγουν πλούτο για αύριο και απλώς είναι μια... είναι αυστηρά καταναλωτικές, όπως έγινε σε άλλες δεκαετίες. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να θέσουμε τις βάσεις για αυτό που λέμε αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας προς την αποτελεσματικότητα. Αν αυτά τα κάνουμε σωστά, για να τελειώσουμε τις προοπτικές, πιστεύω ότι οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας είναι εξαιρετικές. Διότι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο κληρονομήσαμε δεν ήταν τόσο το ύψος του χρέους, το οποίο λόγω των μακροχρόνιων δανείων κατά τη γνώμη μου είναι διαχειρίσιμο και το βλέπετε αυτό και στα επιτόκια των ομολόγων μας σήμερα. Τα δεκαετή μας ομόλογα είναι με 1,5% και είναι περίπου εκεί που είναι και η Ιταλία. Το μεγάλο μας πρόβλημα, το οποίο κληρονομήσαμε, είναι το επενδυτικό κενό. Το γεγονός δηλαδή ότι η παραγωγική δυναμικότητα της χώρας τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία αρκετά χρόνια, κάθε χρόνο που περνά μειώνεται, διότι απαξιώνεται το επενδεδημένο κεφάλαιο που υπάρχει στη χώρα και οι άνθρωποι, όταν λόγω της υψηλής ανεργίας, και αυτό και τον επόμενο χρόνο ξεκινάμε με όλο και λιγότερο κεφάλαιο. Όλο και λιγότερο κεφάλαιο και όλο και πιο δύσκολα από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού, ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό λοιπόν είναι που πρέπει να ανατάξουμε, γι' αυτό και οι προτεραιότητες κυβέρνησης είναι δύο που στην ουσία έσονται σάρκα μία, δηλαδή επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Αυτά είναι που πρέπει να είναι το κλειδί της επόμενης φάσης και τα χρήματα αυτά τα πολύ σημαντικά της Ευρώπης, που ένα μεγάλο της κομμάτι θα είναι επενδυτικό, μας δίνουν τη δυνατότητα να καλύψουμε αυτό το επενδυτικό κενό και να δημιουργήσουμε την οικονομική ψυχολογία ότι η Ελλάδα θα πάει πάρα πολύ καλά στα επόμενα χρόνια, αφού περάσει αυτή την ύφεση που θα είναι βραχύβια από τα πράγματα και με μια ευρύτερη διάθεση συνεργασίας να προσφέρουμε στον ελληνικό λαό αυτό που πράγματι έχει ανάγκη, να φάει λίγο γλυκό ψωμί μετά από 10 χρόνια που όλοι γνωρίζουμε πώς πέρασε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σκυλακάκη. Ενδιαφέρουσα τοποθέτηση. Νομίζω ότι δίνει έτσι έναυσμα για τη συζήτηση. Εγώ κρατάω ότι μια αισιοδοξία, αν δεν... Έτσι δεν είναι, κύριε Σκυλακάκη? Εγώ αυτό κράτησα πάντως έτσι ως Λαρισαία. Και για τη Λάρισα κυρίως. Γρατημένος και συντηρητικός, ναι. Αυτό ναι, μπορείτε φυσικά να το διαβάσετε ως μεγάλο βαθμό αισιοδοξίας. Πιο ναι, αισιόδοξα δεν μιλάω. Ακριβώς. Ανάλογα με την εποχή που ζούμε και με την κατάσταση που βιώνουμε. Αλλά κυρίως για εδώ τη Λάρισα νομίζω ότι θα είπατε ότι είστε αισιόδοξος. Τώρα, ας πάμε στον κύριο Τσακαλώτο. Ο κύριος Τσακαλώτος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, υπουργός οικονομικών τον Ιούλιο του 2015 στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Τσακαλώτο, τη δικιά σας τοποθέτηση, το δικό σας σχόλιο, αν θέλετε, και στην τοποθέτηση του Δημάρχου και του κύριου Σκυλακάκη. Σας ακούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω το Δήμαρχο για αυτή την πρόσκληση για να μπορούμε να συζητήσουμε, να ευχαριστήσω και τη συντονίστριά μας και να πάω κατευθείαν στο θέμα. Νομίζω ότι όπως και οι δύο προηγούμενοι ομιλητές βάζουν ότι υπάρχουν θέματα σε αυτή την κρίση, μετά από την υγειονομική κρίση και τώρα με την οικονομική κρίση, που είναι και βραχυπρόθεσμα τι κάνουμε τώρα, αλλά είναι και ότι ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση τι μάθαμε από την υγειονομική κρίση, τι μάθαμε από αυτή την οικονομική κρίση και πού θέλουμε να πάμε στο μεσοδιάστημα. Ο Δήμαρχος το έβαλε αρκετά ισχυρά αυτό. Αρχίζουμε το βραχυπρόθεσμο.
Εμείς θεωρούμε, εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση δεν έχει αρπάξει την ευκαιρία να κάνει περισσότερα μέτρα και με μεγαλύτερη στήριξη της οικονομίας και της κοινωνίας. Θεωρώ δηλαδή ότι ένα πράγμα που μάθαμε σε αυτή την κρίση είναι ο ρόλος του κράτους, όχι μόνο στο υγειονομικό κομμάτι, που όλοι τώρα αναγνωρίζουν τι σημασία έχει ένα εθνικό σύστημα υγείας. Σας θυμίζω την προηγούμενη συζήτηση, τέτοια εποχή πέρυσι και πριν στο εκλογικό αγώνα, που κάποιοι λέγανε ότι δεν μπορεί όλος ο δημοσιονομικός χώρος να πάει στις μειώσεις φόρων, αλλά χρειάζεται να μοιραστεί στις μειώσεις φόρων και στις δαπάνες, και είναι σημαντικό το δημόσιο σύστημα υγείας, είναι σημαντικό το δημόσιο σύστημα παιδείας. Τώρα στο κράτος όμως διευρύνει και στην οικονομία, όχι μόνο στην υγεία, άρα έχουμε γίνει σχεδόν όλοι κεντζιανοί. Παρατηρώ ότι ο κύριος Σκυλακάκης, η μόνη αναφορά σε κάποιον οικονομολόγο που έκανε ήταν ο Κέιντς, δεν ήταν ούτε ο Μίλτον Φρίντμαν, ούτε ο Χάγεκ, ούτε κάποιος άλλος. Μέγας φιλελεύθερος, κύριε Τσακαλώτο. Και νομίζω όμως ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι το κράτος μπορεί να κάνει, να βοηθήσει την κοινωνία, την οικονομία, να συντονίσει τη δραστηριότητα, να μπορεί να αποκτήσει, να συντονίσει τη σοφή διαχείριση της γνώσης που είναι και στο κέντρο και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους φορείς, και να κάνει ένα πρόγραμμα που η πρώτη δική μας αρχή, που δεν το συμμερίζεται η κυβέρνηση, είναι να έχουμε μέτρα πιο ισχυρά για να κρατήσουμε την κοινωνία και την οικονομία όρθια. Αυτό σημαίνει περισσότερη παρέμβαση για να κρατήσουμε τις θέσεις αποσχόλησης και όχι να επιδοτούμε την ανεργία. Σημαίνει να μην είναι ευκαιρία αυτή η κρίση για ακόμα πιο ευέλικτες μορφές εργασίας, που αυτές οι ευέλικτες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργήσει από πολύ πριν από την πρώτη κρίση, το 2009, τεράστιες ανισότητες που είναι στον κορμό και της κρίσης αλλά και του παραγωγικού μοντέλου που έχουμε. Και γιατί αλλιώς θα έχουμε το εξής δίλημα. Αν σε 3-4 μήνες φανεί ότι δεν έχουμε κάνει αρκετά και έχουμε περισσότερους άνθρωπους και περισσότερους φτωχούς, θα χρειαστούν ή περισσότερες δαπάνες ή να διαφορήσουμε για αυτή την κρίση, την κοινωνική που θα υπάρχει. Άρα, ό,τι ξοδεύεις τώρα είναι πολύ σημαντικό, μπορεί να σε βοηθήσει να μην έχεις ανάγκη να ξοδέψεις τόσο πολύ στο μέλλον. Και ερωτάω ότι ο κύριος Σκυλακάκης είναι αρκετά αισιόδοξος για το Ταμείο Ανάκαμψης και την παρέμβαση, που και εγώ τη συμμερίζομαι, και εγώ βγήκα ότι ήταν θετική εξέλιξη. Όσο πιο θετική είναι αυτή η ευρωπαϊκή παρέμβαση, τόσο πιο πολύ έπρεπε να πάρει πράγματα από το δικό μας πρόγραμμα, γιατί δεν είναι ότι θα τελειώσουν τα λεφτά, τι θα γίνει στο μέλλον, θα είναι η γέφυρα τι κάνεις τώρα για ένα μελλοντικό πρόγραμμα που θα έρθει από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η δεύτερη αρχή είναι για τις εργασιακές σχέσεις, που έχει τεράστια σημασία, που εδώ έχουμε πάλι μια πολύ μεγάλη διαφορά με την κυβέρνηση. Ο κύριος Σκυλακάκης είπε ότι και πριν από την κρίση έχουμε επενδυτικό κοινό. Δεν έχουμε μόνο στην Ελλάδα επενδυτικό κοινό. Μπορεί να έχουμε περισσότερο από άλλες χώρες, αλλά παγκοσμίως και πριν από την κρίση της υγείας, το ποσοστό οι επενδύσεις στο ποσοστό του ΑΕΠ είναι σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο. Είτε στο ιδιωτικό τομέα, είτε στο δημόσιο τομέα. Και στη Γερμανία, και στη Γαλλία, και στην Αμερική, και στη Βρετανία. Γιατί οι επενδυτές προτιμούν να χρησιμοποιήσουν φτηνή εργασία με άθλιες εργασιακές σχέσεις, παρά να επενδύσουν σε νέα προϊόντα, σε νέες αγορές, σε τεχνολογική ανάκαμψη. Άρα, εμείς λέμε, η δεύτερη μας αρχή είναι να στηρίξουμε τον κόσμο της εργασίας, να στηρίξουμε τους μισθούς, να μπορεί να έχουν τις ίδιες θέσεις εργασίας, και αυτό, η στήριξη των μισθών, να είναι μέρος του μοντέλου
που θέλουμε στο μέλλον που δεν βασίζεται στους χαμηλούς μισθούς. Η τρίτη αρχή που διαφοροποιούμαστε από την κυβέρνηση είναι ναι να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις, αλλά με ανταλλάγματα και με συνεννόηση και με συντονισμό. Εμείς στο δικό μας πρόγραμμα στηρίζουμε την εργασία, στηρίζουμε τις επιχειρήσεις, αλλά με τις επιχειρήσεις θα κρατήσετε τη θέση της εργασίας. Λέμε, δεν θα αλλάξετε, δεν θα το είναι ευκαιρία για να αυξηθεί η περιπτροπή εργασίας. Και τώρα που θα έρθουν μεγάλες επιχειρήσεις που θα έχουν πρόβλημα είτε στις μεταφορές, είτε στις υποδομές, πάλι αυτή θα είναι αρχή. Εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε την αρχή ότι όταν πάνε καλά τα πράγματα, τα κέρδη ιδιωτικά, όταν έχουμε ζημιές, κοινικοποιούνται. Άρα να στηρίξουμε επιχειρήσεις, αλλά μπορεί να χρειαστεί να πάρουμε και συμμετοχή στο κεφάλαιό της, για να μπορεί να κερδίσει και κάτι ελληνική οικονομία και κοινωνία στην ανάκαμψη. Αυτές είναι οι τρεις αρχές που είναι διαφορετικές από τις κυβέρνησεις που νομίζω βοηθάνε τον κόσμο της εργασίας, βοηθάνε τις επιχειρήσεις, δεν σπρώχνουν πίσω με αναστολές, με δάνεια, οπότε σε 4 μήνες και οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα είναι αναγκασμένες και να πληρώνουν τις τρέχουσες ανάγκες, αλλά και αυτά που δεν έχουν πληρώσει στους προηγούμενους 4 μήνες. Μια τελευταία κουβέντα όμως για το μακροπρόθεσμο. Κοιτάξτε, σε αυτή την κρίση ο κόσμος έχει σοκαριστεί και ο φόβος μας είναι ότι θα κυριαρχήσει ο φόβος. Το αισιόδοξη πλευρά είναι ότι ο κόσμος ξανασκέφτεται. Μετά από τέτοια υγειονομική κρίση, σκέφτονται οι άνθρωποι τις σχέσεις ανάμεσά τους. Τι είναι σημαντικό στη ζωή. Αν το δημόσιο σύστημα υγείας είναι πολύ πιο σημαντικό από άλλα πράγματα που νομίζαν ότι ήταν σημαντικό. Η σχέση τους με τη φύση. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται σε μια κοινωνία ένας βαθύς αναστοχασμός που θέλεις να πας. Θα ξανακοιτάξουμε τη διατροφική αλυσίδα που είναι θέμα που ενδιαφέρει τη Λάρισα και διαφορετικό τρόπο παραγωγής. Μήπως όλα αυτά που μας λέγανε οι οικολόγοι, οι άνθρωποι που θέλουν να έχουμε διαφορετική φύση, σχέση με τη φύση, οι άνθρωποι που μας λένε ότι εκτός από την υγειονομική κρίση και την οικονομική κρίση υπάρχει κλιματική κρίση. Βεβαίως να συμφωνήσουμε με τον κύριο Σκαλακάκη και είμαι σίγουρος και με τον κύριο Σαχινίδη για περισσότερες επενδύσεις και περισσότερες θέσεις εργασίας. Αλλά πού, τι θέλουμε να παράγουμε, πώς θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις τρεις κρίσεις μαζί και ποιο κράτος θα συντονίσει και στο τοπικό επίπεδο και στο εθνικό επίπεδο αυτή τη γνώση που χρειάζεται για να μπορούμε να φτάσουμε σε ένα παραγωγικό μοντέλο που δεν είναι μόνο ανάπτυξη, αλλά που είναι ανάπτυξη που έχει καλές θέσεις εργασίας, που είναι ανάπτυξη που παράγει πράγματα που δεν ζημιώνουν τη φύση, δεν ζημιώνουν την υγεία μας. Θεωρώ ότι η Ελλάδα, όπως και ο κύριος Καλακάκης, έχει συγκροτικά πλέον μια κτήματα σε αυτά, αλλά δεν γίνεται αυτό με μια στρατηγική ότι εγώ αφαιρώ εμπόδια και αφήνω τις επιχειρήσεις να αποφασίζουν πού θα επενδύσουν, με τι τρόπο θα επενδύσουν, σε τι προϊόντα. Χρειάζεται ένας συντονισμός, μια γνώση όλης της κοινωνίας ότι μπορούμε να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο, αλλά να κάνουμε μια μεγάλη δημόσια συζήτηση, και με αυτό τελειώνω και χαιρετίζω και πάλι την πρωτοβουλία σας, μια μεγάλη δημόσια συζήτηση. Τι θέλουμε να παράγουμε, πώς θέλουμε να το παράγουμε, με τι σχέσεις εργασίας θέλουμε να παράγουμε. Πολύ φοβάμαι ότι αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να είναι πάρα πολύ επικοδομητική με την κυβέρνηση, γιατί παρόλο που ο κ. Σκυλακάκης λέει για το Keynes, είναι μια προσωρινή πρόσκληση. Μόλις τελειώσει αυτή η κρίση, θα επιστρέψει στο νεοφιλελεύθερο δόγμα, αλλά θα με ενδιαφέρει πολύ η γνώμη του κ. Σαχινίδη, αν προοδευτικές δυνάμεις που πιστεύουν στην πράσινη ανάπτυξη, που πιστεύουν στον κόσμο της εργασίας, η αριστερά, η σοσιαλδημοκρατία και οι οικολόγοι μπορούν να προωθήσουν και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ένα μοντέλο που δεν είναι ανάπτυξη γενικώς, αλλά είναι ανάπτυξη ποιοτική, οικολογική και για τον κόσμο της εργασίας και για τις επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις που θα είναι η ροχοκακαλιά της ελληνικής κοινωνίας και θέλουν συγκεκριμένη στήριξη και δεν είναι μόνο θέμα να μειώσει τους φόρους,
είναι να έχεις ένα πλάνο και ένα σχέδιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσακαλώτο. Πάντως, εγώ επίσης από εσάς κρατάω για τη δημόσια συζήτηση, στην οποία είμαστε εδώ τώρα και είμαστε από την επαρχία, όχι από την Αθήνα, που το κάνουμε αυτό. Και νομίζω, δεν ξέρω, κύριε Σκυλακάκη, μπορεί να το ξανακάνουμε, ώστε να δούμε αν θα ξανααναφερθείτε κι εσείς όπως σας προκάλεσε. Να δούμε πώς θα είμαστε μετά από λίγο καιρό. Δεν σας ακούμε. Ωραία. Πάντα στη διάθεσή σας. Ωραία, χαιρόμαστε πολύ. Δήμαρχε, πραγματικά πολύ χαρούμενοι είμαστε όλοι που συζητάμε έτσι και αυτό. Και τώρα νομίζω ότι ο κύριος Τσακαλώτος, περιμένουμε να ακούσουμε τον κύριο Σαχινίδη, τι θα πει. Περιμένουμε όλοι, και ο κύριος Τσακαλώτος όπως το δήλωσε. Κύριε Σαχινίδη, σας καλωσορίζουμε στην πόλη σας εσάς, εδώ, στη Λάρισα. Σας ακούμε, θέλουμε να ακούσουμε και τη δικιά σας τώρα φωνή, το κοινάλ. Τι λέει το κοινάλ για την κατάσταση που ζούμε. Έχουμε κάτι. Είμαστε εντάξει, με ακούτε τώρα. Ωραία, ναι. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω τον Δήμαρχο ιδιαίτερα για την πρόσκληση και βεβαίως να τον συγχαρώ για την διοργάνωση, όπως και εσάς για τον συντονισμό της συζήτησης. Όπως έχετε καταλάβει από τις τοποθετήσεις που έχουν κάνει μέχρι στιγμής ο κύριος Σκυλακάκης και ο κύριος Τσακαλώτος, η σημερινή συζήτηση θα αναδείξει ένα παράδοξο. Υπάρχουν τρεις οικονομολόγοι. Έχω την εντύπωση ότι και ο κύριος Σκυλακάκης είναι οικονομολόγος, οι οποίοι έχουν περάσει από το Υπουργείο Οικονομικών, οι δύο έχουν περάσει από το Γενικό Λογιστήριο. Εγώ ξεκίνησα το Γενικό Λογιστήριο μέχρι να φτάσω στην Οδό Νίκης, όπου έγινε Υπουργός Οικονομικών. Οι οποίοι και οι τρεις ομοιούν και επικαλούνται τον οικονομολόγο θεωρητικό, τον Κέινς. Άρα κάποιος θα πει, αφού και οι δύο αναφέρεστε στο ίδιο πρόσωπο, τότε σε τι διαφέρεται. Θα σας πω λοιπόν για λόγους ταξινόμησης, σε τι διαφέρει ο κύριος Τσακαλώτος από τον κύριο Σκυλακάκη σε σχέση με αυτά που πρεσβεύω εγώ, και μετά θα μπω στην ουσία της συζήτησης. Ο Κέινς, όταν έγραψε τα βιβλία του, είχε δεξιές σελίδες και αριστερές σελίδες. Ο κύριος Σκυλακάκης συνήθως διαβάζει μόνο τις δεξιές σελίδες του κυρίου Κέινς. Ο κύριος Τσακαλώτος μόνο τις αριστερές. Εγώ, επειδή βρέθηκα σε μια κρίσιμη στιγμή στη θέση του Υφυπουργού στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, συνήθως διαβάζω και τις δεξιές και τις αριστερές. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν η οικονομία πάει καλά, θα πρέπει να φροντίζουμε να έχουμε πλεονάσματα και μικρό δημόσιο χρέος, έτσι ώστε όταν ξεσπάνε κρίσεις σαν την τωρινή, να έχουμε επαρκή δημοσιονομικό χώρο για να εφαρμόσουμε αυτό που είπε ο Κέινς, δηλαδή να τονώσουμε τη ζήτηση, να βοηθήσουμε την οικονομία να ανταπεξέλθει στις μεγάλες δυσκολίες. Αφού λοιπόν έκανε αυτήν την εισαγωγική, αν θέλετε, τοποθέτηση για το τι ακριβώς πρεσβεύει ο καθένας από εμάς που συμμετέχουμε σε αυτή τη συζήτηση, για να μην μπερδεύονται όσοι την παρακολουθούν, θα ήθελα καταρχάς να ευχηθώ, πραγματικά το λέω αυτό από βάθους καρδιάς, τα πράγματα να εξελιχθούν όπως τα περιέγραψε ο κύριος Σκυλακάκης. Δεν νομίζω ότι ούτε εγώ ούτε ο κύριος Τσακαλώτος θα θέλαμε να δούμε τη χώρα μας να μπαίνει σε μια νέα περιπέτεια με πολύ μεγάλα προβλήματα στην οικονομία και στην απασχόληση. Κανένας Έλληνας δεν το θέλει αυτό. Εκ των πραγμάτων, όλοι θέλουμε να βγάλουμε αυτή την κρίση όσο το δυνατόν με μικρότερο κόστος. Και σας το λέω αυτό γιατί η Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μια ιδιαιτερότητα. Ποια είναι αυτή η ιδιαιτερότητα? Ότι εμείς είμαστε με μια δεκαετή κρίση πίσω μας και με μια βαριά κληρονομιά. Ποια είναι αυτή η βαριά κληρονομιά της κρίσης και γιατί επηρεάζει, αν θέλετε, τις προσδοκίες και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και ενδεχομένως αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος Σκυλακάκης να μην επιβεβαιωθούν? Το πρώτο είναι γιατί όταν ξεκίνησε αυτή η κρίση είχαμε το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας. Δεν είχαμε απλώς ανέργους, αλλά είχαμε το μεγαλύτερο ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας. Αυτό είναι ακόμη μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα. Το τρίτο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι είμαστε μια χώρα με το μεγαλύτερο δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρώπη. Με τα θετικά, βέβαια, τα περιέγραψε ο κ. Σκυλακάκης, είπε ότι το χρέος μας είναι μακροπρόθεσμο και εξυπηρετείται με σχετικά χαμηλά επιτόκια. Είμαστε μια χώρα όμως με πολύ μεγάλο ιδιωτικό χρέος. Δεν είναι τυχαίο ότι το τραπεζικό μας σύστημα έχει πάρα πολλά προβλήματα. Είχαμε το μεγαλύτερο ποσοστό κόκκινων δανείων και βεβαίως ένα ερώτημα είναι πώς θα μπορούσαμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και μπαίνουμε σε αυτή την κρίση δηλαδή με τράπεζες οι οποίες είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό κόκκινων δανείων. Είχαμε τη δεκαετία από επένδυση. Εδώ επιτρέψτε μου να διαφωνήσω λιγάκι με τον κύριο Τσακαλωτό, ότι μπορεί και σε άλλες χώρες να υπήρχε πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα της Ελλάδας ήταν μεγάλο. Δηλαδή ουσιαστικά η χώρα χάνει μέρος του παραγωγικού της ιστού από το 2010-2011 και αυτό επηρεάζει και τις δυνατότητες, τις προοπτικές. Δηλαδή, όταν καθόμαστε ως οικονομολόγοι να κάνουμε μία συζήτηση, τι θα κοιτάξουμε? Θα κοιτάξουμε τι επενδύσεις έχουν γίνει, τι δυνατότητες υπάρχουν από τους εργαζόμενους, δηλαδή πόσοι εργαζόμενοι προσφέρονται να δουλέψουν στην οικονομία.
Και επιπρόσθετα, είχαμε και μια πολύ μεγάλη διαρροή ανθρώπων με ιδιαίτερες ικανότητες. Εγώ θα επικαλεστώ αυτόν τον αριθμό που συνήθως επικαλούνται, ότι έχουν φύγει δηλαδή περίπου 500.000 άνθρωποι στο εξωτερικό. Άνθρωποι με ιδιαίτερα, με αυξημένα προσόντα, οι οποίοι αν είχαν μείνει στην Ελλάδα, ενδεχομένως να την βοηθούσαν στην επανεκκίνηση. Σωστά και ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Σκυλακάκης έθεσαν τον διαχωρισμό ότι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε βραχυπρόθεσμα, δηλαδή πώς θα κρατήσουμε εν ζωή τις περισσότερες επιχειρήσεις και ή δυνατόν και όλες τις θέσεις απασχόλησης. Και βεβαίως μετά να δούμε τις μεσομακροπρόθεσμες προοπτικές, δηλαδή να αξιοποιήσουμε αυτή την κρίση και να τη δούμε ως ευκαιρία με βάση και τις τελευταίες ανακοινώσεις που έχουν έρθει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι ώστε να πετύχουμε δύο πράγματα μεσομακροπρόθεσμα. Το πρώτο, το οποίο πρέπει να πετύχουμε, είναι να μετασχηματίσουμε την οικονομία μας, ώστε να είναι πιο ισορροπημένη. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να έχουμε μια οικονομία η οποία να εξαρτάται πάρα πολύ από μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, έτσι ώστε όταν αυτή η δραστηριότητα έχει πρόβλημα, αυτόματα να καταραίει η οικονομία. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται ότι η ελληνική οικονομία είναι ευάλωτη, γιατί εξαρτάται πάρα πολύ από την οικονομική δραστηριότητα στον χώρο του τουρισμού. Και το δεύτερο, αφού αποκτήσουμε μια πιο έτσι ανθεκτική, γιατί είναι και το ζήτημα της ανθεκτικότητας που μπαίνει ως προτεραιότητα μέσα στα όσα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι να είναι μια οικονομία η οποία να αφορά όλους, μια ανάπτυξη η οποία να αφορά όλους τους ανθρώπους. Γιατί εμείς είχαμε μια έξαρση της φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων όλα αυτά τα χρόνια. Άρα δεν ωφελεί απλώς να κυνηγάμε και να διεκδικούμε έναν μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 2,5%, που για μένα νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το δεδομένο, πώς θα αξιοποιηθούν αυτά τα κονδύλια από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και από το Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε να μην κολλήσουμε στο 1% που λένε οι διεθνείς οργανισμοί μέσω ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης, αλλά πώς θα πάμε στο 2,5%. Γιατί με το 2,5% ενδεχομένως να έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις απασχόλησης και πώς θα διαχέεται αυτός ο πλούτος που θα παράγεται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, να μην υπάρχει δηλαδή ανισομερής κατανομή του νέου πλούτου που θα παράγεται, γιατί αυτό θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην κοινωνική συνοχή. Πάμε λοιπόν στα βραχυπρόθεσμα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν να αξιολογήσουμε. Λέει ο κύριος Σκυλακάκης ότι εμείς έχουμε κάνει μία εκτίμηση ότι θα είναι η ύφεση της τάξης του 4,7%. Να υπενθυμίσω ότι η κυρία Λαγκάρτ είπε πρόσφατα ότι η ύφεση στην Ευρωζώνη θα είναι μεταξύ 8 με 12%. Οι περισσότεροι λοιπόν αναρωτιόμαστε, επειδή σέβομαι την άποψη ότι είναι δύσκολο να κάνεις εκτίμηση για το ποιο ακριβώς θα είναι το μέγεθος της ύφεσης, αν η Ελλάδα θα έχει ύφεση μεγαλύτερη ή μικρότερη από την ύφεση της Ευρωζώνης. Ο κύριος Σκυλακάκης με αυτά που λέει αφήνει να εννοηθεί ότι η ύφεση της Ελλάδας θα είναι μικρότερη από την ύφεση της Ευρωζώνης. Λαμβάνοντας όμως υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή τη μεγάλη εξάρτηση από τον τουρισμό και το γεγονός ότι έχει πολύ μικρές επιχειρήσεις, αυτό για τους περισσότερους αναλυτές την κάνουν περισσότερο ευάλωτη σε σχέση με τις υπόλοιπες οικονομίες της Ευρωζώνης. Γι' αυτό και οι περισσότεροι οδηγούνται σε εκτιμήσεις που φέρουν την ύφεση στην Ελλάδα να είναι πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Λέω λοιπόν ότι εάν. Επειδή έχουν ανακοινωθεί μια σειρά από μέτρα, μέτρα τα οποία θεωρητικά και με βάση τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης στοχεύουν στην προστασία των επιχειρήσεων και στην προστασία της απασχόλησης, έχω την πεποίθηση ότι αυτά τα μέτρα έχουν συνυπολογιστεί το 4,7, δηλαδή το 4,7 έχει λάβει υπόψη ότι υπάρχουν αυτά τα μέτρα και ότι βεβαίως έχει ληφθεί υπόψη και ποια είναι η πολλαπλασιαστική τους επίδραση. Επομένως, ένα κρίσιμο ζήτημα, το οποίο θα αποτελούσε, αν θέλετε, και χρήσιμη αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων, είναι να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε. Όχι ποιος μπορεί να δώσει περισσότερα. Βεβαίως, αν είχα ένα δημοσιονομικό περιθώριο σαν αυτό που έχει η Γερμανία, θα ήθελα να δώσω πάρα πολύ περισσότερα χρήματα. Αλλά για το κάθε ένα ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της δημοσιονομικής παρέμβασης από τη μεριά της χώρας, εάν παράγεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δηλαδή, βεβαίως, έχω περιορισμένους πόρους. Έχω τον περιορισμό των εσόδων, ξέρω ότι υπάρχει ένα ταμιακό διαθέσιμο και θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο να προστατεύσω και να κρατήσω εν ζωή και τις επιχειρήσεις και τις θέσεις απασχόλησης. Θα δαπανίσω αυτά τα χρήματα. Είναι το ερώτημα που βάζω εγώ. Αυτά τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση θα μας οδηγήσουν σε συγκεκριμένη στόχευση σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις. Αν κοιτάξω την μελέτη που ανακοίνωσε η ΓΕΣΕΒΕ, λέει με βάση την έρευνα που έγινε, μία στις 7 επιχειρήσεις φοβάται ότι θα κλείσει, κινδυνεύει να κλείσει. Εγώ λέω αυτό είναι γύρω στις 100.000 επιχειρήσεις.
Ας πούμε, ο στόχος της κυβέρνησης ποιος είναι? Είναι να περιορίσει αυτές τις 100.000, να είναι 50, να είναι 20. Δηλαδή να μην έχουμε 100.000 όπως περιγράφει η έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, αλλά να έχουμε πολύ λιγότερο. Και το δεύτερο είναι, υπάρχει μια εκτίμηση ότι η ανεργία μπορεί να εκτεναχθεί στο 26-27%. Με αυτά τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση για την εργασία, για την απασχόληση, μπορεί να μας παράξει, να μας δώσει μια διαβεβαίωση ότι δεν θα φτάσουμε ξανά σε ανεργία της τάξης του 26-27%. Εάν αυτό το πράγμα υπάρχει στη δημόσια συζήτηση, μπορούμε να αξιολογήσουμε εάν τα χρήματα πήγαν στη σωστή κατεύθυνση και αν βεβαίως, ας πούμε, παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Επιτρέψτε μου όμως να εκφράσω τις επιφυλάξεις μου για το ποιο θα είναι τελικά το μέγεθος της ύφεσης, αλλά αυτό θεωρώ ότι είναι ένα σχετικά μικρό πρόβλημα. Γιατί αυτό το οποίο απασχολεί τις περισσότερες ελληνικές οικογένειες είναι, με δεδομένο ότι όλα αυτά τα χρόνια της δεκαετίας χάθηκε ένα σημαντικό κομμάτι από τις αποταμιεύσεις. Οι περισσότεροι εξαρτώνται από τα τρέχοντα εισοδήματα. Δηλαδή, έχω δουλειά, έχω εισόδημα. Δεν έχω δουλειά, δεν έχω κανένα εισόδημα. Άρα, το ερώτημά μου είναι, στην προσπάθεια για επανεκκίνηση της οικονομίας, θα πετύχουμε το 2021 τουλάχιστον να καλύψουμε ένα σημαντικό, αν όχι το σύνολο των απολειών του 2020? Και εκεί έχω ορισμένες επιφυλάξεις. Θεωρώ δηλαδή ότι το 2021 δεν θα μας φέρει εκεί που ήμασταν το 2019. Θα χρειαστεί δηλαδή να φάμε και ένα μέρος από το 2022. Και αυτό είναι μια κρίσιμη μεταβλητή που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας σε ό,τι μέτρο ανακοινώνεται και σχεδιάζεται, γιατί το μεγάλο ζητούμενο για την ελληνική οικονομία που βγαίνει από μια δεκαετή κρίση είναι, πρώτον, να προστατέψει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, και χαίρομαι που ο κύριος Τσακαλώτος βρίσκει κάτι θετικό σε πεπραγμένα κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, γιατί πραγματικά είναι οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ αυτές οι οποίες δημιούργησαν στη χώρα το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι ένα μεγάλο μέρος από τις δαπάνες που θα γίνουν από εδώ και στο εξής θα πρέπει να αφορούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όχι για κανέναν άλλο λόγο, όχι μόνο γιατί πρέπει να προστατευτεί η ανθρώπινη ζωή, που είναι το πιο σημαντικό, και εγώ θεωρώ επιτυχία της Ελλάδος το ότι κατάφερε πραγματικά να έχει πολύ μικρό τίμημα σε όρους ανθρώπινης ζωής όλη αυτή την περίοδο. Είναι μια επιτυχία, είτε θέλει να το δει κανείς με βάση τον πληθυσμό της χώρας, όποιο κριτήριο και αν χρησιμοποιήσει, η Ελλάδα είναι μέσα στις χώρες που έχουν ξεχωρίσει. Και αυτό είναι θετικό. Για να μπορέσουμε λοιπόν να το κεφαλαιοποιήσουμε αυτό και για να αποφύγουμε και ένα κλείσιμο της οικονομίας στο μέλλον, θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλές επενδύσεις. Και το ερώτημα είναι πού θα γίνουν αυτές οι επενδύσεις, και το πρώτο πράγμα που λένε είναι ότι θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις στην υγεία. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα ζητήματα. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κενό στις υποδομές. Γιατί είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, από το 2010 που άρχισαν να εφαρμόζονται οι περιοριστικές πολιτικές μέχρι και το 2019 και το 2020 υποψιάζουμε, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων δεν εκτελούνταν. Και δεν εκτελούνταν γιατί στην προσπάθεια να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι, πάντοτε υπήρχε μια υστέρηση. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Να έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα υποδομών. Άρα, δίπλα στην αποεπένδυση που υπήρχε στο ιδιωτικό κομμάτι της οικονομίας, είχαμε και μια αποεπένδυση στο δημόσιο κομμάτι. Με αποτέλεσμα, οι υποδομές της χώρας να χρειάζονται αυτή τη στιγμή να επανεξεταστούν. Δηλαδή, πολλά από αυτά τα χρήματα τα οποία θα πρέπει να πάρουμε, δεν θα πρέπει να πάνε μόνο σε αυτό που λέμε ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, δεν θα πρέπει να πάνε μόνο σε κατευθύνσεις για μια πιο πράσινη οικονομία. Εδώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Τσακαλώτο, αλλά θα πρέπει να καλύψουμε δύο πράγματα: τον κατεστραμμένο παραγωγικό ιστό της χώρας, αλλά και τις κατεστραμμένες παραγωγικές υποδομές της χώρας. Εκεί που έχω μια, αν θέλετε, αγωνία, υγιή και δημιουργική αγωνία εκ μέρους της αντιπολίτευσης, και την απευθύνω στον υφυπουργό, τον κύριο Σκυλακάκη, είναι αν η Ελλάδα μπορεί πραγματικά να αξιοποιήσει όλους αυτούς τους πόρους που θα διεκδικήσει από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και τι θέλω να πω. Ο προηγούμενος προϋπολογισμός της κοινότητας, το 2014-2020, μέχρι στιγμής η Ελλάδα έχει απορροφητικότητα 45%. Ξαφνικά έρχεται η Ευρώπη, λέει, θα σας δώσουμε αυτά τα χρήματα και εμείς θέλουμε μέσα σε 4 χρόνια, δηλαδή από το 2021 μέχρι το 2024, να καταστρώνουμε ένα εθνικό σχέδιο που θα βάλει όλες αυτές τις προτεραιότητες μέσα, να υποβάλουμε το 60% των προτάσεων μέχρι το τέλος του 2022. Αυτά λέει η Ευρωπαϊκή Πρόταση, ότι μέχρι το τέλος του 2022 θα πρέπει να υποβάλουμε το 60% των προτάσεων και νομικά να δεσμευτούν, να αρχίσει η εκταμείευση μέχρι το 2024, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υποφιλεθούμε από αυτά τα κεφάλαια. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι ένα σύνθετο, δύσκολο και πολύπλοκο εγχείρημα. Μέχρι στιγμής η Ελλάδα δεν κατάφερε να αξιοποιήσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κονδύλια που είχε πάρει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Επομένως, το ερώτημά μου αυτή τη στιγμή είναι, θα μπορέσει η χώρα να αξιοποιήσει
πρώτον τα χρήματα του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, δηλαδή του 2021-2027, τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και τα όποια δανεικά, αν χρειαστεί να πάρει δανεικά. Εάν δεν κάνει σωστά τη δουλειά της η κυβέρνηση, είναι υποχρέωση της αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ, του Κινήματος Αλλαγής, αλλά και των υπόλοιπων κομμάτων, να ελέγχουν κάθε ώρα και στιγμή την κυβέρνηση για τις επιλογές που κάνει και για τις κινήσεις. Θεωρώ όμως ότι έχουν υποχρέωση και οι κοινωνικοί φορείς, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να συμμετάσχουν σε έναν διάλογο υπό την προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση θα διδαχθεί από τα λάθη της αντιπολίτευσης από το 2010 και μετά, διότι τότε εμείς απευθύνουμε πρόσκληση και στους κοινωνικούς εταίρους και στην αντιπολίτευση, αλλά βγήκαν όλοι στους δρόμους. Βγήκαν όλοι και λέγανε για Ζάπια, άλλος έλεγε για προγράμματα Θεσσαλονίκης. Δεν υπήρξε διάλογος και πληρώσαμε το μεγαλύτερο τίμημα σε όλους απολεσθέντος ΑΕΠ και θέσεων εργασίας. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει μία υποχρέωση να καλέσει την αντιπολίτευση και να πει: κοιτάξτε να δείτε, αυτή είναι μια κρίση πρωτοφανής. Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο. Κάποιοι μιλάνε για πρωτοφανή κρίση τα τελευταία 100 χρόνια. Θέλουμε να συνεργαστούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι έρονται οι διαφορές. Πείτε μας τις απόψεις, έτσι ώστε και τα περισσότερα χρήματα να πάρουμε, αλλά και να τα διαθέσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και βεβαίως να συμμετάσχει σε αυτόν τον διάλογο και η κοινωνία, οι κοινωνικοί φορείς. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι μια επιτροπή σοφών καθηγητών θα μπορέσει πραγματικά να προσλάβει τα προβλήματα που μας παρέθεσε προηγουμένως ο Δήμαρχος, ο κ. Καλογιάννης, ο οποίος έχει την οπτική εικόνα της Λάρισας, ή ενδεχομένως να μας πούνε σε λίγο ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητήρου, συνάδελφος, αλλά και ο Σωτήρης ο Γιαννακόπουλος, ας πούμε, που εκφράζει τον κόσμο των επιχειρήσεων. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρξει ένας μεγάλος διάλογος με όλους τους κοινωνικούς φορείς, έτσι ώστε να ξέρουμε ότι δεν θα χάσουμε αυτήν την τελευταία ευκαιρία που μας δίνεται για να αποκτήσουμε μια οικονομία βιώσιμη, εξωστρεφή, ισορροπημένη, αλλά τουλάχιστον θα προστατέψουμε θέσεις εργασίας, θα δημιουργήσουμε νέες με ικανοποιητικό εισόδημα και θα προστατέψουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες της κρίσης αυτής που μπορεί να οδηγήσει σε μια έξαρση και της φτώχειας και της κοινωνικής ανισότητας. Σας ευχαριστώ. Κάντε unmute. Δεν σας ακούω. Έχετε δίκιο. Με συγχωρείτε πολύ. Ήσασταν χύμαρος. Προσπαθούσα να συγκρατήσω όλα αυτά που είπατε. Πραγματικά ήταν όλα μαζί. Έχουμε τώρα εδώ στη διαδικτυακή μας συζήτηση μαζί και τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, αλλά δεν έχουμε εικόνα από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Αν μας ακούτε. Κύριε Περιφερειάρχα, μας ακούτε? Ακούστε. Ο κύριος Περιφερειάρχης είχε μια επίγουσα επίσκεψη στο γραφείο του και θα μπει, μου έχει υποσχεθεί ότι θα είναι εδώ μόλις ολοκληρωθεί η επίσκεψη. Ναι, βλέπουμε ότι έχει μπει, απλά δεν τον έχουμε ακόμα μαζί μας. Ωραία, εντάξει. Κυρία Τσούρβα, δεν σας ακούμε. Κυρία Τσούρβα, δεν σας ακούμε. Πρέπει να κάνει. Έχετε κλειστό το μικρόφωνο. Ωραία. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, είπαμε ότι περιμένουμε και τον κύριο Περιφερειάρχη, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος Λαρισαίων. Τον βλέπουμε ότι έχει πει, αλλά δεν έχουμε εικόνα ακόμη. Όμως, επειδή μας έχει ζητήσει και ο κύριος Σκυλακάκης, ο υπουργός, να θέλει να αποχωρήσει σε λίγο λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, θα θέλαμε να σας ακούσουμε σε όλα αυτά που έχουν τεθεί και πραγματικά, δεν ξέρω, βγαίνει έτσι αβίαστα. Θα καταφέρουμε να πάρουμε τα χρήματα που αυτή τη στιγμή μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που νομίζω ότι ήταν παραπάνω από αυτό που περιμέναμε όλοι μας. Νομίζω ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις συμφωνούν σε αυτό, ότι το πακέτο που έρχεται είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα. Αλλά συγκρατώ και αυτό που είπε ο κύριος Σαχινίδης, η απορροφητικότητα και λόγω της δικάς μας γραφειοκρατίας όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και της γραφειοκρατίας των Βρυξελών, δεν είναι πολύ εύκολο πάντα. Μάλλον δεν είναι μέχρι τώρα εύκολο η απορροφητικότητά τους. Θα τα καταφέρουμε τώρα, κύριε Υπουργέ. Συγγνώμη, θα πρέπει να αποχωρήσω, αλλά καταλαβαίνετε και ο χρόνος αυτή την περίοδο είναι δύσκολος. Να ευχαριστήσω τους συνομιλητές καταρχήν για το πολύ ψηλό επίπεδο των παρεμβάσεων και τον ουσιαστικό διάλογο, γιατί αυτό είναι κλειδί και πιστεύω ότι όντως ουσιαστικός διάλογος και για το επόμενο πακέτο και για
όλη την οικονομική πολιτική είναι κλειδί στην επόμενη φάση. Η γνώμη μου είναι ότι θα μου φανεί περίεργο να μην τα καταφέρουμε, θα είναι πολύ μεγάλη αποτυχία και θα έβαζα τον τύχη πιο ψηλά από την απορροφητικότητα. Θα έβαζα τον τύχη όχι μόνο στην απορροφητικότητα, αλλά και στη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων για να μπουν στην οικονομία παράλληλα με τα δημόσια, γιατί μας δίνεται αυτή η δυνατότητα με πολλά εργαλεία, και στο να αυξήσουμε κατά πολύ την οικονομική και κοινωνική αποτελεσματικότητα των χρημάτων. Και θα μιλήσω, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο και δεν θέλω να πάρω το χρόνο από τους συνομιλητές μας, για έναν τομέα που αναφέρθηκε πολύ και που είναι πολύ επίκαιρος, που είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κοιτάξτε, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας λέγαμε ότι ξοδεύουμε λιγότερα ή περισσότερα, αλλά παραλάβαμε 550 κάτι, 580, δεν θυμάμαι, μεθ, μονάδες εντατικής θεραπείας, και πρέπει να βάλουμε μπροστά, ήδη έχουν γίνει πολύ περισσότερες στη διάρκεια αυτών των μηνών, και πρέπει να βάλουμε μπροστά και να μετρήσουμε και να έχουμε αυτές που έχει ανάγκη η χώρα. Αλλά στο ίδιο σύστημα θα παρατηρήσετε ότι έχουμε τεράστιες αδυναμίες σε αυτά που θα έπρεπε να κάνει το κράτος και δεν τα κάνει, που μας κοστίζουν και οικονομικά μακροπρόθεσμα και κάνουν το σύστημα πολύ λιγότερο αποτελεσματικό από αυτό που θα έπρεπε να είναι. Η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό από αυτά. Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση είναι κλειδί. Τα εμβόλια, τα οποία τώρα τα ανακαλύπτουμε γιατί έχουμε το φόβο, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, αλλά δεν είναι το μόνο. Η ανάγκη λοιπόν να ξαναδούμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας όχι με όρους μόνο ιδεολογικούς, είναι πόσο είναι κρατικό, πόσο θα αξιοποιεί τον ιδιωτικό τομέα, αλλά κυρίως με όρους αποτελέσματος. Δηλαδή, πόσο βοηθάει τους ανθρώπους, τι ποιότητα υπηρεσιών δίνει, πόσο βάζει τα χρήματα εκεί που σώζει ζωές και σώζει αρρώστια και σώζει πόνο και δυστυχία, που είναι η πρόληψη και η πρωτοβάθμια σε σχέση με τη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια. Πόσο αντιστέκεται στις σιρήνες του ιδιωτικού κέρδους, που μην έχετε καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν και σε ένα δημόσιο σύστημα, το οποίο ξοδεύει άλλωστε ένα τεράστιο ποσό σε φάρμακα που δεν παράγονται ως γνωστόν δημόσια, παράγονται εξ ολοκλήρου από τον ιδιωτικό τομέα. Πόσο δίνει σπαταλά χρήματα σε ανθρώπους που πιθανόν έρχονται από το εξωτερικό χωρίς να έχουν συνεισφέρει καθόλου, ειδικά και μόνο για να πάρουν θεραπείες πανάκριβες από την Ελλάδα που έχει πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος, αξιοποιώντας κενά και αδυναμίες του συστήματός μας. Είναι μια μεγάλη συζήτηση και το ίδιο αφορά και στην πράσινη οικονομία. Ναι, χρειαζόμαστε, και αυτή είναι η δική μας βούληση, μια στροφή προς μια πιο οικολογική οικονομία, αλλά μια οικολογία που γίνεται με όρους πραγματικούς, όχι με όρους, αν θέλετε, φοβιών ή άλλων πραγμάτων. Εργασιακές σχέσεις. Ναι, όλη η δουλειά που κάνουμε εμείς είναι για μόνιμες θέσεις εργασίας και ή δυνατόν πλήρους απασχόλησης όπου αυτό είναι δυνατόν. Αλλά μην ξεχνάμε ότι οι ευέλικτες μορφές αναπτύχθηκαν τόσο πολύ γιατί κατά κύριο λόγο υποκρύπτουν μαύρη εργασία, διότι υπήρχε υπερβολική φορολόγηση της εργασίας. Είχαμε στη χώρα αυτή τεράστια φορολόγηση και της εργασίας και του κεφαλαίου και της επιχειρηματικότητας. Και γι' αυτό δεν έχουμε επενδύσει. Γιατί φορολογούμε τόσο πολύ την εργασία και το κεφάλαιο, που οι άνθρωποι απλώς δεν θέλουν να επενδύσουν εδώ, είναι τόσο απλό. Και από την ώρα που δεν θέλουν να επενδύσουν εδώ, εμείς ό,τι και να κάνουμε, αν δεν αλλάξουμε τα κίνητρα, δεν θα έρχονται να επενδύσουν. Και αν δεν έρχονται να επενδύσουν, αυτή η οικονομία θα συρρυκνώνεται, διότι δεν θα μπορεί να παράξει επιπλέον πλούτο,
και θα φορολογεί όλο και παραπάνω τους συγκεκριμένους ανθρώπους για να εξυπηρετήσουν ένα ιδιωτικό και δημόσιο χρέος που είναι ήδη πολύ μεγάλο. Συνεπώς, θα πρέπει να κάνουμε αυτό το διάλογο, αλλά να τον κάνουμε με όρους πραγματικότητας. Και αν το κάνουμε έτσι και βάλουμε στόχους μεγαλύτερους από αυτούς που λέει ο κύριος Σαχινίδης, μεγαλύτερους από το 2,5 και τους πετύχουμε, τότε όντως δικαιολογείται η θετική απάντηση σε αυτό που σας λέω. Σε ό,τι αφορά τις ιδεολογικές διαφορές, για να τελειώσουμε λίγο με λίγο πιο ενδιαφέρον για εμάς τους οικονομολόγους, ο Κέινς, όπως είπα προηγουμένως, ήταν ένας φιλελεύθερος οικονομολόγος που ανακάλυψε ένα μεγάλο κενό στην οικονομική θεωρία και είπε ότι όταν υπάρχει μια πολύ βίαιη ύφεση, η αγορά προσωρινά έχει πολλές αδυναμίες για να ανταποκριθεί σε αυτό, κυρίως γιατί υπάρχει αβεβαιότητα και εκεί το κράτος μπορεί να λειτουργήσει σαν ο μοναδικός που μπορεί να φέρει χρήματα από το μέλλον για να τα βάλει στο παρόν για να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση. Κατά αυτή την έννοια είμαι απολύτως κεϊνσιανός. Είμαι όμως και σε πάρα πολλά άλλα πράγματα που ο Κέινς έλεγε, γιατί κύριε Σαχινίδη, οι πιο αριστερές σελίδες του Κέινς είναι αυτές που σας περιέγραψα τώρα. Οι άλλες σελίδες του ήταν όλες φιλελεύθερες. Ο δε Κέινς δεν ήταν στο συντηρητικό κόμμα, θα τη λέγατε την δεξιά της εποχής εκείνης, στο φιλελεύθερο κόμμα ήταν, liberal ήταν, για να θυμηθούμε. Και ήταν και ο ίδιος προσωπικά κοινωνικά φιλελεύθερος. Έχει μια καταπληκτική βιογραφία του Κέινς, που τα βλέπετε αυτά με μεγάλη λεπτομέρεια. Δεν θα μπω γιατί είναι μια εποχή που και για τον Καραϊσκάκη να μιλήσεις πάλι θα μπλέξεις και για τον Κέινς να μιλήσεις πάλι θα μπλέξεις αν μπει σε αυτά. Αυτό που θα ήθελα να πω τελειώνοντας είναι ότι η επόμενη μέρα μας δίνει μια τεράστια δυνατότητα. Αυτά τα χρήματα από την Ευρώπη είναι χωρίς προηγούμενο. Και είναι και μία αλλαγή της ίδιας της Ευρώπης. Η Ευρώπη έκανε ένα αποφασιστικό βήμα προς την ομοσπονδιοποίηση. Και αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι, μια που ο μοίρα μας, το μέλλον μας είναι στην Ευρώπη, να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τις δικές μας κακές συνήθειες, πολλές από αυτές τις έχουμε ήδη αλλάξει στη διάρκεια της κρίσης, για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα πράγματα με ένα περισσότερο ευρωπαϊκό τρόπο. Και ως Ευρωβουλευτής σας λέω ότι στην Ευρώπη υπάρχει μια λέξη που είναι καλή εκεί και εδώ πέρα είναι κακή ως απογορευμένη. Είναι η λέξη συμβιβασμός. Είναι η λέξη που κρύβει μέσα της την ικανότητα να συνθέτεις, να ακούς τον άλλον και να πηγαίνεις πιο πέρα. Αυτή την λέξη, αν από κακή λέξη στα ελληνικά καταφέρουμε στα επόμενα χρόνια και την κάνουμε εύδυχη, τότε θα έχουμε κερδίσει πολύ περισσότερα στην οικονομία και στην κοινωνία από όσα φανταζόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σκυλιακάκη. Επιτρέπετε ένα πολύ μικρό σχόλιο πριν φύγει, για να είναι ζωντανός ο διάλογος. Βεβαίως. Σε πολύ μικρό κομμάτι, για το σε άλλα συμφωνώ, σε άλλο διαφωνώ, για την υγεία. Για την υγεία. Για να δούμε τι μαθαίνουμε από αυτή την κρίση. Οι επιστήμονες μας λένε και υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση ότι οι φαρμακευτικές ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν επενδύσανε για εμβόλια ακριβώς γιατί δεν είναι κομμάτι που βγάζουν πολλά κέρδη. Άρα και σε αυτό το τομέα υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Δηλαδή το ιδιωτικό κέρδος στην υγεία έχει δημιουργήσει τις συνθήκες που όλοι βλέπουμε. Άρα μπαίνει ένα θέμα για την παραγωγή, τι πρέπει να είναι ιδιωτικό, τι πρέπει να είναι δημόσιο ή τουλάχιστον τι πρέπει να είναι ο ρόλος του δημοσίου για να υπάρχουν επενδύσεις σε όποιο σύστημα υγείας, το οποίο επενδύει και σε κομμάτια της υγείας που είναι πολύ σημαντική, που δεν έχει κέρδος. Και δεύτερον, πολύ πιο συνοπτικά, κύριε Σκυλακάκη, το ακούω αυτό που λέτε, αλλά δεσμευόμαστε σαν κοινωνία μέσα σε 3 χρόνια, τι μπορούμε να συμφωνήσουμε, 2 χρόνια, 3 χρόνια, 5 χρόνια,
να φτάσουμε τις δημόσιες δαπάνες της υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ κοντά στο μέσο όρο της Ευρώπης. Γιατί αλλιώς ο κόσμος που μας ακούει, που όλοι μιλάμε για τη δημόσια υγεία, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ξέρετε, είναι περίπου λίγο κάτω από το 8%, αν δεν κάνω λάθος, το μέσο όρο δημόσιο δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αυτό είναι μια συζήτηση που έχει ραδιατάρτα. Και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί όλος ο δημοσιονομικός χώρος να είναι στις μείωσεις φόρων, να δούμε την αναδιάθρωση των φόρων, να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις, όλα αυτά, αλλά να ξέρουμε ότι χρειάζεται, αν θεωρείτε ότι πρέπει να φτάσουμε στο μέσο όρο της Ευρώπης και δεν είμαστε φτωχός συγγενείς που δεν ενδιαφέρεται για τη δημόσια υγεία, τι πρέπει να κάνουμε, τι μέτρα, σε πόσα χρόνια μπορούμε να φτάσουμε στο μέσο όρο δαπανών, δημόσιο δαπανών, ως ποσοστό του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αλλιώς η συζήτηση θα ξεφύγει. Όπως καταλάβατε, έβαλα ένα πιο θεωρητικό ζήτημα και ένα λίγο πιο πρακτικό. Μου επιτρέπετε να απαντήσω και εγώ πολύ, πολύ δευτερόλεπτα. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τις φαρμακευτικές, μην είσαστε καθόλου βέβαιος ότι διαφωνούμε στο συγκεκριμένο θέμα. Η γνώμη μου είναι, αλλά τώρα μιλάω ως πολίτης, έχω βγάλει το καπέλο του Υπουργού, αν και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, όπως ξέρετε, αν θα το κάνεις, μπορεί να την πατήσεις. Η γνώμη μου είναι ότι τα κίνητρα που δίνονται στις φαρμακευτικές από μια βαριά κρατική παρέμβαση που είναι οι πατέντες, μονοπωλιακού χαρακτήρα, διεθνώς, δεν είναι ελληνικό θέμα, ούτε η Ελλάδα μπορεί να το λύσει, γι' αυτό είμαι και πιο ελευθερωμένος, θα έπρεπε να είναι πολύ πιο προσεκτικά για να αποφεύγουν τέτοιου είδους προβλήματα. Εκτός από τα εμβόλια υπάρχουν τα αντιβιωτικά που έχουμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με τα αντιβιωτικά της επόμενης γενιάς, όπου κανείς δεν επενδύει, γιατί αυτά τα αντιβιωτικά δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Συνεπώς, εκεί υπάρχει ρόλος και παρέμβαση. Η παρέμβαση δεν είναι κατά ανάγκη να τα κάνει το κράτος. Μπορεί να ακολουθείς ένα σύστημα κινήτρων και ελέγχων που να αλληλοδιαδέχεται το κράτος στον ιδιωτικό τομέα, που είναι το πιο αποτελεσματικό που μπορεί να κάνει σύγχρονη εποχή. Και θα το λέγαμε νεοφιλελεύθερο, θα το έλεγα ξεφεύγει από την κλασική αντίθεση μεταξύ κρατικού και ιδιωτικού και πηγαίνει ένα βήμα πιο πέρα και γίνεται πιο εξειδικευμένο. Και στις δημόσιες δαπάνες για την υγεία, εγώ θα συμφωνούσα να βάλουμε στόχους. Αλλά δεν θα βάζα στόχους του πόσο θα ξοδεύουμε. Θα βάζα στόχους και τι αποτέλεσμα θα φέρουμε. Θα προτιμούσα τους στόχους που να πάμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο να τους βάλουμε στη βάση των αποτελεσμάτων που θα μας δίνει το σύστημα υγείας ζωές που μειώνονται, σε ζωές που κερδίζονται, σε ώρες θεραπείας που μειώνονται, δεν υπάρχει τόση ανάγκη, σε δείκτες ποιότητας ζωής, μέσου όρου ζωής, σε τέτοιους δείκτες, ώστε αντί να μετράμε το αποτέλεσμα με βάση αυτά που ξοδέψαμε, να μετράμε το αποτέλεσμα με βάση αυτά που πετύχαμε με αυτά που ξοδέψαμε. Αυτή είναι ίσως η βαθύτερη ιδεολογική μας διαφορά. Λίγα λεφτά δεν θα πάνε σχόλιο, ένα σχόλιο και εγώ πριν φύγει ο κύριος Κυλαγάκης. Νομίζω ότι υπάρχει μια πρωτοφανή σύγκληση στην άποψη ότι τελικά οι αγορές από μόνες τους αν αφαιθούν δεν δίνουν λύσεις στα προβλήματα. Αντίθετα, το ίδιο και το κράτος από μόνο. Ενδεχομένως, καμία αντίρρηση. Αλλά ένα πράγμα προκύπτει. Έχουμε δύο κρίσεις μεγάλες από το 2010 μέχρι το 2020 και σε όλες τις χώρες, ανεξάρτητα από ιδεολογική τοποθέτηση, ακόμη και σε αυτές που εσείς αποκαλούσατε πιο φιλελεύθερες, πιο αν θέλετε, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω όρους, δεν μου αρέσει να χρησιμοποιήσω όρους, αποδείχθηκε ότι την τελευταία στιγμή υποχρεώθηκε να παρέμβει το κράτος για να προστατέψει είτε ανθρώπινη ζωή, όπως συνέβη τώρα, είτε αν θέλετε επιχειρήσεις και θέσεις απασχόλησης. Άρα, το ζήτημα είναι, ναι, πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση και η συζήτηση θα πρέπει να επικεντρωθεί στο πώς θα αξιοποιούμε τους πόρους αυτούς που συγκεντρώνει το κράτος μέσα από τη φορολογία, έτσι ώστε να επιτυγχάνουν κάθε φορά το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προς όφελος του πολίτη. Και ποιότητα υπηρεσιών να παρέχεται στον πολίτη, αλλά και ο πολίτης να βλέπει το εισόδημά του και το βιωτικό του επίπεδο να βελτιώνεται χάρη στις υπηρεσίες που θα του παρέχει το κράτος. Αν σε αυτά τα τρία συμφωνήσουμε, πιστέψτε με, εμείς οι τρεις, η χώρα, και όχι μόνο εμείς οι τρεις, αλλά και η κοινωνία, η χώρα θα πάει πολύ μπροστά τα επόμενα χρόνια. Και αν υπήρχε αυτή η συμφωνία το 2010, δεν θα χάναμε 10 χρόνια.
Κύριε Σαχνίδη, επειδή είπατε για το 10, να σας θυμίσω ότι στην περίπτωση του 10 παρενέβησαν άλλα κράτη για να βάλουν λεφτά για να σώσουν ένα κράτος που το δημόσιο του είχε χρεοκοπήσει, ήταν στα όρια της χρεοκοπίας. Δεν αναφέρομαι ειδικά στην Ελλάδα, πάρτε την Αμερική. Στην Αμερική, για παράδειγμα, έγιναν κρατικοποιήσεις ασφαλιστικών εταιριών τραπεζών. Επειδή όποια συμφωνία κάνουμε δεν θα αφορά την Αμερική, θα αφορά την Ελλάδα, καλό είναι να σκεφτόμαστε και τη δική μας βαλκανική εμπειρία, συνήθειες και κακές συνήθειες και τη δυνατότητά μας, αν θέλετε, να διαλεγόμαστε όταν είναι η ώρα αποτελεσματικά, που εδώ στην Ελλάδα, σε διάφορες ιστορικές συγκυρίες, όχι ίσως το 10, αλλά σε άλλες ιστορικές συγκυρίες, το πετύχαμε. Τουλάχιστον στα μέσα του 15 το πετύχαμε. Βέβαια, τα λεφτά των Ευρωπαίων βοήθησαν και λίγο τις βόρειες τράπεζες. Δεν ήταν τόσο ακριβώς έτσι πως τώρα... Κανένας, there's no such thing as a freelance, όπως ξέρετε. Ακριβώς. Μην, η αλήθεια είναι ότι η συζήτηση έτσι έχει πάρει μια ένταση πολύ, βέβαια, να πω επικοδομητική, έτσι την αισθάνομαι. Όλοι είπατε και οι τρεις για συνεργασία και συζήτηση και νομίζω ότι αυτό είναι ο καθένας από τη θέση του, αλλά για τη συνεργασία και για τη συζήτηση και για το να μπει η κοινωνία μέσα σε αυτή τη συζήτηση, νομίζω ότι δεν έχει κανείς αντίρρηση σε αυτό, γι' αυτό είμαστε και εδώ. Αυτό που είπε και ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Σκυλακάκης και ο κύριος Αχνίδης, να ξαναβρεθούμε, κύριε Σκυλακάκη, το λέω γιατί πρόκειται να αποχωρήσετε εσείς. Η Δήμαρχε, νομίζω ότι πάντα είναι η Λάρισα, να το βάλουμε και να το μετρήσουμε αυτό. Πολύ θα ήθελα το καλοκαίρι του 2021 να είμαστε εδώ πάλι υγιείς και να μιλάμε για την οικονομία, αλλά να μιλάμε όχι τόσο μουδιασμένοι και φοβισμένοι και με ξέροντας περισσότερα πράγματα γι' αυτό, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε τις καλύτερες αποφάσεις και να είμαστε εδώ και να τα συζητάμε. Σας ευχαριστώ, θα με συγχωρέσετε. Κύριε Σκυλακάκη, σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μαζί μας. Να δώσουμε το λόγο στον Περιφερειάρχη. Θα το δώσουμε. Ωραία. Τον κύριο Γοραστό, σας καλωσορίζουμε στην διευθυντική συζήτηση. Είναι αυτή η Λάρισα που έτσι μας φέρνει κοντά και μας ενώνει και συζητάμε πράγματα για την οικονομία, για την οικονομία της χώρας. Για την οικονομία της χώρας που επηρεάζεται πάρα πολύ από το παγκόσμιο γύρνεσθε. Μια πανδημία μας έφερε τα πάνω κάτω. Ποιος το περίμενε αυτό? Κύριε Γοραστέ, ξέρουμε ότι με την Ευρώπη εσείς πάντα έχετε στραμμένο το βλέμμα προς τα εκεί και πάντα συνεργάζεστε για χρηματοδότηση και χρηματοδοτικά εργαλεία. Θέλουμε το σχόλιο σας γι' αυτό. Θέλουμε και τον τρόπο που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και να αξιοποιήσουμε αυτά τα χρήματα που μας έρχονται τώρα. Σας ακούμε. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Γεια σου, Φιλίππε. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Γεια σου, Υπουργέ. Χαίρομαι που σας βλέπω. Χαίρομαι που είμαστε. Εμείς, δυστυχώς, είμαστε σε εκείνους που υλοποιούμε, δεν συζητάμε. Λέμε λίγα και κάνουμε πολλά. Βέβαια, η ανθρωπότητα ζει μια πρωτόνωρη, μια μεγάλη, μια ξεχωριστή και παγκόσμια κρίση, ίσως τη μεγαλύτερη της γενιάς μας. Οι αποφάσεις που θα λάβουν οι πολίτες σήμερα, αλλά και οι κυβερνήσεις, στο επόμενο χρονικό διάστημα, θα διαμορφώσουν το κόσμο για τα επόμενα χρόνια. Και όχι μόνο στα συστήματα υγιεινής, στα υγειονομικής περίθαλψης, αλλά και στην οικονομία μας, στην πολιτική και στον πολιτισμό. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να δράσουμε γρήγορα και αποφασιστικά. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει αυτό το αίσθημα εμπιστοσύνης που επιδόθηκε μέσα στην κρίση, κάτω από το φόβο της πανδημίας και το φόβο της ζωής του ανθρώπου, αυτή η εμπιστοσύνη πρέπει να διατηρηθεί. Η χώρα χρειάζεται να χρησιμοποιήσει ανορθόδοξες πολιτικές οικονομικής πορείας. Και όλος ο κόσμος. Τελείωσε οι παλιές οικονομικές πολιτικές. Έχουν τελειώσει. Τελειώσαν και ιδεολογίες για μένα. Γιατί μία είναι η ιδεολογία πλέον, είναι η ζωή, είναι ο νέος τρόπος ζωής, αλλά και η δουλειά. Γιατί αυτή η πανδημία θα αφήσει πίσω στρατιές ανέργων, θα αφήσει κλειστές επιχειρήσεις, θα αφήσει ένα
κοινωνικό αυτοματισμό, μια κοινωνία με πολύ μεγάλη δυσκολία θα στέκεται ενωμένη και θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα αν δεν δράσουμε γρήγορα. Η χώρα χρειάζεται 3 αποφασιστικές κινήσεις να κάνει. Ταχύτητα, γιατί μόνο με ταχύτητες μεγάλες μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας πλέον, το νέο καθεστώς ζωής που θα πρέπει να ζήσουμε. Αυτοματισμό, πρέπει να υπάρξει αυτοματισμός. Ο αυτοματισμός τι σημαίνει, πώς τον αντιλαμβάνουμε. Αυτοματισμό τον αντιλαμβάνουμε ως μια διαδικασία όταν κάνω κάτι, μια αίτηση, να μην χρειάζεται να περάσω από όλα τα γραφεία για να πάρω την απάντηση στην αίτησή μου σε αυτό που δικαιούμαι και το κράτος πρέπει να απαντήσει, γι' αυτό και το πληρώνω το κράτος μέσα από τη φορολογία μου. Και απλοποίηση. Το κράτος δυστυχώς έχει βαρύ σύστημα διαχείρισης. Και εξηγούμε. Από τη στιγμή που εντάσσουμε ένα έργο, μέχρι τη στιγμή που θα μπει ο εργολάβος μέσα, χρειάζεται ένας χρόνος. Και από τη στιγμή να πάρει για να πάρει την πρώτη εκταμίευση, τουλάχιστον 14 μήνες. Αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Τεράστια προβλήματα. Χρειάζεται ταχύτητα, αυτοματοποίηση, απλοποίηση. Μετά όλα τα άλλα λύνονται. Εγώ πιστεύω χρειάζεται και ένα σχέδιο, γιατί τα χρήματα δεν θα πέσουν μάνα έξω, τα 33 δις. Τα 33 δις θα πέσουν σε προγράμματα, σε διαδικασίες και σε έργα τα οποία θα φέρουν προστιθέμενη αξία και θα φέρουν θέσεις εργασίας. Άρα πρέπει να είναι έτοιμη η κυβέρνηση να έχει σχέδιο για να μπορέσει να απορροφήσει όλα αυτά τα χρήματα γρήγορα. Σκοπός μας δεν είναι αυτό που τόσα χρόνια βιώναμε. Εντάξει, ωραία, το σπρώξω στο μέλλον, έχουμε χρόνο. Όχι. Τώρα πρέπει όχι να μελοποιήσουμε το παρόν, αλλά να προεξοφλήσουμε το μέλλον. Γι' αυτό και το αντιλήφθηκε ακόμα και η βραδικίνητη Ευρώπη, η γραφειοκρατική Ευρώπη, το αντιλήφθηκε η Γερμανία. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Χρειάζεται να έχουμε ένα σύστημα διαχείρισης που να είναι απλό. Υπάρχουν λύσεις. Υπάρχει ελπίδα, πάντα υπάρχει ελπίδα. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Τι χρειάζεται. Χρειάζεται τα εργαλεία. Τα εργαλεία μπορούμε να τα βρούμε. Αλλά πιστεύω ότι χρειάζεται μια εμπιστοσύνη απέναντι στην επιστήμη, απέναντι στη δημόσια διοίκηση και απέναντι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εάν αυτή η τριάδα δημιουργήσει μια εμπιστοσύνη με την συμπεριφορά τους, έτσι, στην κοινωνία, τότε μπορούμε να πετύχουμε σε συνδυασμό με τα άλλα 3. Διότι αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι επιστήμονες, αρχίζει ο καθένας, έχει και μια ιδέα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Αρχίζουν τα fake news, τα fake αποτελέσματα, γιατί αυτή η κρίση ανέδειξε πρώτα την κοινωνία, χωρίς την κοινωνία σε 4 πράγματα. Πρώτα στους φοβικούς, στους εκείνους οι οποίοι προσπάθησαν να κερδοσκοπήσουν, σε αυτούς που ήταν τσουμπουφού, τελείως αδιάφοροι, και στους κανονικούς, που ήταν η πλειοψηφία και οι οποίοι την πλήρωσαν στο τέλος. Γι' αυτό χρειάζεται αναδιοργάνωση. Πρέπει να γυρίσει το κράτος ανάποδα και χρειάζεται εμπιστοσύνη της κοινωνίας στα πρότυπα. Είδατε, πρότυπο Τσόντρα, εμπιστοσύνη στην κοινωνία. Εμπιστεύθηκε και το εμπιστεύτηκε κάτω από το φόβο της ζωής. Και στις δύσκολες στιγμές, ακόμα και τα μαλωμένα αδέρφια αρχίζουν να έχουν έναν δίκτυο εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Συνεπώς, αυτή την εμπιστοσύνη που κερδίσαμε αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει να τη διατηρήσουμε. Και πρέπει να το διατηρήσει όλο το πολιτικό σύστημα. Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Δεν κερδίζει κανένας από τον λαϊκισμό και από το ψέμα. Δεν κερδίζει κανένας από το εφήμερο, γιατί η αλήθεια είναι η μοναδική κόρη του χρόνου. Ό,τι και να γίνει, θα φανεί. Θα φανεί και έρχεται τόσο γρήγορα. Έρχονται τόσο γρήγορα τα πράγματα που αποκαλύπτονται και ανακαλύπτονται οι αλήθειες. Λοιπόν, αυτά έχω να πω. Είπα πολλά. Σας ευχαριστώ. Εμείς ως Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζουμε. Εντάξει. Συνεχίζουμε και τα έργα μας και την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων. Δώσαμε 20 εκατομμύρια για προσλήψεις, 150 ατόμων για 2 χρόνια πληρώνουμε τους μισθούς, 8 εκατομμύρια για νέο εξοπλισμό. Κάναμε ένα
μια task force για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορονοϊού. Μέσα σε αυτό είχαμε και πολλούς δωρητές και θέλω να τους ευχαριστήσω, πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε μηχανήματα. Δεν μαζέψαμε χρήματα, απευθείας είχαν την επαφή με τα νοσοκομεία και θα πάρουν τα μηχανήματα τι χρειαζόταν κάθε νοσοκομείο και ενισχύουμε και την επιχειρηματικότητα στο μέσο επόμενο χρονικό διάστημα σε πολλαπλά επίπεδα και συνεχίζουμε και τα έργα με αμείωτο ρυθμό, γιατί εκεί είναι και η πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη που δεν παρακολούθησα προηγουμένως, αλλά είχα τον αρχηγό του στρατού εδώ. Ναι, το χρειαζόμαστε και τον αρχηγό του στρατού. Μου επιτρέπετε ένα μικρό σχόλιο ή μια ερώτηση. Βεβαίως. Κύριε Περιφερειάρχη, νομίζω χάσατε μια καλή κουβέντα, μια καλή συζήτηση με διαφορές, συγκλήσεις, διαφωνίες κτλ. Το καταλαβαίνω ότι δεν μπορούσατε. Και επειδή συμφωνώ ότι κάποτε η αλήθεια θα φανεί, ανησυχώ και θα ήθελα τη γνώμη σας, αν εσείς ανησυχείτε, ότι τα βασικά μέσα μαζικής ενημέρωσης στη χώρα μας δεν επιτρέπουν τέτοιες συζητήσεις. Δεν επιτρέπουν. Δηλαδή, το δικό μας το πρόγραμμα που μπορεί να σας αρέσει, να μην σας αρέσει, σε κάποια κομμάτια να σας αρέσει περισσότερο, σε κάποια να τα θέλετε υπερβολικά, να θέλατε κάποιες άλλες πρωτοβουλίες, δεν καν παρουσιαστήκανε. Δηλαδή, είχαμε το Μένουμε Όρθιοι 2 που επικοινωνήσαμε στο Ζάπιο και δεν έγινε μέρος μιας συζήτησης. Αυτό σας το βάζω και σε εσάς, ότι είναι ένα θέμα δημοκρατίας στη χώρα μας. Γιατί για να γίνει αυτό που λέτε εσείς και να διώξουμε το κίνδυνο του λαϊκισμού και αντιπαραθέσεις που δεν έχουν σκοπό να βελτιώσουν και να βρεθούν συνενέσεις, κάπου πρέπει, εκτός από αυτή την πολύ καλή πρωτοβουλία του Δημάρχου, να υπάρχουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης η δυνατότητα να μπορεί να εκφραστούν πολιτικοί με έναν τρόπο που δεν είναι το συνηθισμένο αντιπαραθετικό, όπως ήταν σε αυτή τη συζήτηση σε αυτό. Και θα ήθελα και εσείς από τη μεριά σας να σπρώξετε σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί αυτή τη στιγμή εμείς τουλάχιστον του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά νομίζω όλη η αντιπολίτευση παρατηρεί ένα δημοκρατικό έλλειμμα σε αυτή τη χώρα. Ότι παρόλο που έχουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα της τριπλής κρίσης, τη υγειονομική, οικονομική και κλιματικής, εγώ δεν βλέπω να μπορεί να γίνεται ένας διάλογος όταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν μπορούν, δεν θέλουν και η κυβέρνηση δεν το σπρώχνει, δεν προσπαθεί να βγει αυτός ο διάλογος με τον τρόπο που θέλετε, που δεν είναι μακριά από τον τρόπο που θα ήθελα κι εγώ. Να πω εδώ μόνο προς διευκρίνηση. Από αύριο θα είναι στο Λάρισα μαζί η συζήτηση και ο κύριος Περιφερειάρχης και όποιος δεν πρόλαβε να μας δει ή όποιος θέλει να μας ξαναδεί, θα μπορεί να τη βρίσκει εκεί τη διαδικτυακή μας αυτή συζήτηση. Δεν ξέρω τώρα, η ερώτηση ήταν για τον κύριο Περιφερειάρχη. Θέλετε να απαντήσετε κάτι σύντομο, γιατί έχουμε τον κύριο Γιαννακόπουλο και τον κύριο Κουτσουμπογιώργο που χρειαζόμαστε οπωσδήποτε το σχόλιο του. Κύριε Περιφερειάρχη. Να μιλήσουμε, μην μονοπολίσουμε τη συζήτηση, ας μιλήσουμε. Ωραία, είμαστε. Να σας κάνω. Ωραία. Σας ακούμε, κύριε Γιαννακόπουλε, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας, οι επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τι να πω, σας ακούμε. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο για την πρόσκληση και όλους τους παρευρισκόμενους. Η επιχειρηματικότητα, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, πλήττεται και εγώ θα μιλήσω μόνο για επιχειρηματικότητα, θα μιλήσω για την υγεία και το περιβάλλον. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη εποχή. Στην Ελλάδα η επιχειρηματικότητα βάλεται, είναι ποινικοποιημένη. Ο επιχειρηματίας είναι αυτός που θα υποστεί όλο το βάρος, είναι απατεώνας, πριν πάρει αφημί, είναι απατεώνας. Αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Η λέξη κέρδος είναι ποινικοποιημένη, θα πρέπει να έχει ζημιά ο επιχειρηματίας για να τον αγαπάει η κοινωνία. Και είχαμε δόξες λαμπρές στο δημόσιο τομέα. Αυτό μας έφερε την κρίση. Έφυγε ο κύριος Σκυλακάκης, γιατί θεωρώ ότι η κρίση με την κρίση χρέους ήταν το δημόσιο χρέος, μετά πήρε το ιδιωτικό, γιατί οι ιδιώτες είχαν επενδύσει και προσπαθούσαν να προεξοφλήσουν τις επενδύσεις τους για να πάει καλά η οικονομία. Γιατί χωρίς επένδυση, no risk, no business. Δεν ρισκάρεις, δεν δουλεύεις. Άρα θα πρέπει
η παλιά κρίση, πριν το 10, εγώ θα πω για μετά το 10, θα πρέπει να γίνει ένας μπούσουλας. Δεν είμαστε παρθενογέννηση, δεν είστε αυτή η κρίση τώρα. Ξεκινάει μια κρίση οικονομική, που όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, πώς δινόταν τα χρήματα, πού πηγαίναν, πώς κατασπαταλόταν το δημόσιο χρήμα, θα πρέπει να μας προβληματίσει. Για να πάμε και στην καινούργια εποχή που έρχεται τώρα με τα 32 δις. Θεωρώ ότι ο επιχειρηματίας έχει υποστεί όλο το βάρος και αν ήταν μία φωνή, θα πρέπει να ήταν σε απόγνωση. Είναι μια επιχειρηματική κατάσταση που είναι σε πάρα πολύ δεινή θέση. Υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν ανοίξαν, όπως είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης και ο κύριος Δήμαρχος, που δεν θα ανοίξουν και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει, πόσο θα βαθαίνει και αν μας έρθει μια κρίση του φθινόπωρου, που θεωρώ ότι θα πρέπει να την απευχόμαστε. Εμείς τώρα θα πρέπει να κάνουμε τα δικά μας εργαλεία, τους δικούς μας πόρους. Θα πρέπει να κοιτάξουμε το δικό μας περιβάλλον, το internal και το external, το εσωτερικό της Ελλάδας, της Λάρισας, της Θεσσαλίας και της Αθήνας και της Ευρώπης. Οι προλαλήσαντες τα είπαν όλα για την Ευρώπη, τα είπαν οι υπουργοί, για την κυβέρνηση, τι πρέπει να κάνει, το κινησιανό μοντέλο, πώς πρέπει να διαχειριστούμε, πώς πρέπει να φτάσουμε σε μια νέα εποχή. Για μένα το κυρίαρχο είναι να αγαπηθεί η επιχειρηματικότητα. Να αγκαλιάσουν όλοι τον επιχειρηματία. Το επιμελητήριο Λάρισας είναι από τα μεγαλύτερα επιμελητήρια μετά την Αθήνα Θεσσαλονίκη, με 18.000 επιχειρήσεις. Από την πιο μικρή επιχείρηση, από το πιο μικρό περίπτερο μέχρι την πιο μεγάλη βιομηχανία, είναι μέλη του επιμελητηρίου. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι ένας νευραλγικός χώρος η Λάρισα. Είναι πόλος ανάπτυξης, είναι πόλος δυναμικής παρέμβασης στην οικονομία της χώρας, με παρέμβαση στο ΑΕΠ. Και θα πρέπει αυτό όλο το σύστημα να στηριχθεί. Πώς θα στηριχθεί? Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου. Χώρα που δεν παράγει κλείνει. Θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα επίπεδο να παράγουμε προϊόντα τουλάχιστον να καλύψουμε την εσωτερική ζήτηση, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε εξαγωγές. Αφού δεν μπορούμε να κάνουμε εξαγωγές, να υποκαταστήσουμε εισαγωγές. Θα πρέπει να στηριχθεί αυτή η χώρα. Αν πάμε στην Νορβηγία, οι δρόμοι είναι στενοί, αλλά υπάρχουν συνέχεια βιομηχανίες, μεταποίησης. Και θα πρέπει να κάνουμε μεταποίηση υψηλής αξίας για να πουλήσει τον Ευρωπαίο. Δεν πρέπει να πουλάμε στην Κίνα με φτηνό εργατικό, όπως είπατε πριν, είπε ο κ. Τσακαλώτος. Όσον αφορά τον επιχειρηματία με τη σχέση με τους εργαζόμενους, εγώ θα πω ότι η προηγούμενη κρίση μας δίδαξε ότι οι επιχειρήσεις κλείναν μαζί με τους εργαζόμενους. Δεν έδωκαν επιχειρηματίες στους εργαζόμενους. Και όταν λέμε ελληνική επιχειρηματικότητα, είναι μικρομεσαία. Το 95%, να μην πω το 98%, είναι μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση. Το 2-3% είναι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να συζητάμε για το 2-3%. Ήταν 850.000 επιχειρήσεις και μείναν 550.000. Καταλαβαίνετε, οι 300.000 επιχειρήσεις που κλείσαν δεν αναφέρθηκε κανένας. Μιλάνε για κόκκινα δάνεια. Δεν μιλάνε για την μετά εποχή όπως είναι στην Αμερική, για τη δεύτερη ευκαιρία. Δεν μιλάνε για ένα σύστημα που θα πρέπει να δίνει και στις επόμενες γενιές ότι επιχειρηματίας δεν πρέπει να το δείχνουν. Θα πρέπει να είναι ήρωα στην Αμερική, τον βραβεύουν τον επιχειρηματία που επιχειρεί και αποτυγχάνει. Γιατί θα είναι πιεσμένο λατήριο την επόμενη φορά. Στην Ελλάδα δεν μιλάει κανένας. Πτωχευτικό δίκαιο δεν υπάρχει. Κάνουμε πολιτική. Πολιτική να πάρουν ψήφους. Εδώ πρέπει να πάμε στο πραγματικό μοντέλο. Τι χρειάζεται η χώρα. Πώς πρέπει να φτάσει την επόμενη μέρα. Γιατί αν δεν υπάρχει ιστορία, δεν θα υπάρχει μέλλον. Θεωρώ ότι το μοντέλο της δικής μας. Πραγματικά, κύριε Γιαννακόπουλο, ο λόγος σας είναι έτσι. Φαίνεται την ανησυχία σας για τον επιχειρηματικό κόσμο που εκπροσωπείτε. Σας ακούμε λίγο ακόμα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτή η υπερβολική φορολόγηση. Όταν φταίει, όταν λείπουν χρήματα, θα πάνε στον επιχειρηματία. Δεν μπορεί ένα εκατομμύριο, είναι 550.000 επιχειρήσεις και 300.000 αγρότες, είναι 800 με τους αυτοαπασχολούμενους, ένα εκατομμύριο. Δεν μπορεί να βγει λογαριασμός για τα 10 εκατομμύρια 11. Πρέπει να βρεθεί τρόπος. Θα πρέπει να βρεθεί στήριξη σε αυτή την επιχειρηματικότητα. Που βάλετε από παντού. Και να πάμε τώρα στο συγκεκριμένο, στο σημερινό μοντέλο. Η εστίαση έχει φοβερό πρόβλημα. Ο τουρισμός έχει φοβερό πρόβλημα. Θα διαφωνήσω με τον κύριο, δεν ξέρω ποιος το είπε, ο κύριος Σκυλακάκης που έφυγε, ότι η Λάρισα δεν έχει τουριστικό προϊόν. Δεν θα υποφέρουμε. Έχουμε 68 χιλιόμετρα ακτογραμμής. Η Λάρισα έχει τουριστικό προϊόν. Η Λάρισα έχει θάλασσα. Το ξέρουν λίγοι. Θεωρούν ότι η Λάρισα έχει στάρι και βαμβάκι. Άρα θα πρέπει και αυτό, είναι μια δυναμία δική μας που δεν το έχουμε προβάλει όλοι μαζί, ότι η Λάρισα έχει και τουριστικό προϊόν, τουριστικό παραγόμενο προϊόν.
Η λέξη που θα πρέπει να βγει από τη σημερινή συζήτηση είναι συνέργεια, την είπε και ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης και η συνεργασία. Αν όλοι οι φορείς, εδώ το δικό μας περιβάλλον, η περιφέρεια, ο Δήμος, τα επιμελητήρια, δεν είναι όλοι μαζί σε ένα κοινό τρόπο σκέψη, ένα κοινό νου, για να φέρουμε τη χώρα, για να φέρουμε τους ανθρώπους που θα βοηθηθούν μέσα αυτή τη δύσκολη συγκυρία, δεν θα έχουμε μέλλον. Τα προβλήματα με το τουριστικό παραγόμενο προϊόν, τα προβλήματα της εστίασης, ο Δήμαρχος μπορεί να παρέμβει, μπορεί να μειώσει τα δημοτικά τέλη, μπορεί όπως το έχει κάνει, και η ΔΕΗ να παλέψουμε όλοι οι πάροχοι ενέργειας να μειώσουν μέσα αυτή τη δύσκολη συγκυρία και να φτάσουμε στην ανάπτυξη. Πραγματικά, Πρόεδρε. Αναπτυξιακός νόμος. Τράπεζες. Ρευστότητα. Είναι τα κυρίαρχα ζητήματα που απασχολούν τους επιχειρηματίες. Σήμερα άνοιξε η καινούργια πλατφόρμα για το 80-20 με την εγκυοδοσία. Δεν ξέρω πώς θα πάει, αλλά το προηγούμενο δεν πήγε καθόλου καλά, που ήταν 60-40. Το ΤΕΠΗΧ 2. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα πάει καλά, η εγκυοδοσία. Οι επιχειρήσεις θέλουν πρόσβαση στην ρευστότητα. Από τη στιγμή που το κράτος εγγυάται με τα 7 δις, θα πρέπει αυτό να μοχλευτεί. Θα πρέπει αυτό να δοθεί για να πάρει ανάσα και να δει την επόμενη μέρα ο επιχειρηματίας. Να πιστέψει ότι μπορεί, όπως είπε κάποιος πριν, προλαλήσαν, ότι θα πρέπει να πυροξοφλήσει τα μελλοντικά έσοδα. Αυτό που λέει ο Κέινς. Δηλαδή θα δώσεις τώρα για να πάρεις μετά. Τώρα έχει ανάγκη η οικονομία. Μετά, το είπε ο κ. Σαχινίδης, θα είναι πολύ δύσκολο όταν θα φτάσουμε στη βαθιά κρίση. Γιατί θέλει πολλαπλάσια χρήματα η οικονομία για να στηριχθεί. Ενώ τώρα μπορεί να θέλει λίγα, αλλά κέραια. Να φτάσουν στη βάση. Η ρευστότητα και η ανάπτυξη θα πρέπει να είναι με ένα μοντέλο. Με την περιφέρεια συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά, με τον κύριο Περιφερειάρχη. Απορροφούνται τα δικά μας προγράμματα. Ο αναπτυξιακός πάει καλά. Θα ήθελα να επιμείνω λίγο στην έρευνα και την τεχνολογία. Αν θέλουμε να πάμε καλύτερα, θα πρέπει να επενδύσουμε στην πανεπιστημιακή κοινότητα να έρθει πιο κοντά στις επιχειρήσεις μέσα από αυτή την κρίση, να μειωθεί η γραφειοκρατία στο δημόσιο τομέα. Ένα καλό είναι το, τα λέω γρήγορα για να συντομεύσουμε το διαδικασία. Ευχαριστούμε κύριε Γιαννακόπουλε. Είναι η ψηφιακή εποχή, το ψηφιακό άλμα που μέσα σε 2 μήνες μάθαμε όλοι και αυτή η συζήτηση που κάνουμε σήμερα δεν θα γινόταν αν δεν ήταν η συγκυρία αυτή. Άρα υπάρχουν και θετικά, ουδέν κακό να μην διασκαλούν και πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Και το πολιτικό σύστημα, το πολιτικό κεφάλαιο της χώρας είναι πολύ σημαντικό, θα πρέπει να εσκύψει πραγματικά και όχι με πολιτικό κόστος. Πραγματικά στα προβλήματα και να λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω, Πρόεδρε, ιδίως αυτό το τελευταίο που είπατε, πάλι σε αυτό, να σκύψουν. Δεν χρειαζόμαστε τώρα πολιτικές αντιπαραθέσεις. Να πω και εδώ ότι πραγματικά όταν. Το πολιτικό κόστος. Θα πρέπει να βρούμε το πραγματικό μας πάτημα, δηλαδή τα προβλήματα. Αν δεν λύσουμε τα προβλήματα εκεί, να πιάσουμε τον τάβρο από τα κέρατα, θα ξαναχούμε πάλι το θέμα. Χρειάζονται πολύ και οι πολιτικές αντιπαραθέσεις και νομίζω ότι έτσι γίνεται. Είναι για καλό, είναι για καλό, αλλά θα πρέπει. Αλλά θα πρέπει να υπάρξει, ναι, με στόχο να πάμε μπροστά τουλάχιστον. Να πάμε και να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κουτσιμπογιώργο, τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Λάρισας. Κύριε Κουτσιμπογιώργο, δεν ξέρω αν εσείς θέλετε για τον Κέινς να πείτε κάτι αρχικά. Δεν θα πω κάτι για τον Κέινς. Αλλά ας πω κατευθείαν εδώ. Θέλω να πω γιατί στο τηλεφώνημα που κάναμε για να συνεννοηθούμε για τη σημερινή συζήτηση, μου είπατε αμέσως για το πρόγραμμα, για το συνέργεια που. Για το συνεργασία που από το Υπουργείο. Πείτε μας όμως, τι έχετε να μας πείτε εσείς. Εγώ, κυρία Τσούρκου, ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσετε σαν Οικονομικό Επιμελητήριο, όπως και τους συνομιλητές μας που βρίσκονται στο πάνελ. Κοιτάξτε, εμείς σαν Οικονομικό Επιμελητήριο είμαστε σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα οικονομικά, φορολογικά και αναπτυξιακά. Στα πλαίσια της λειτουργίας αυτής, λοιπόν, έχουμε καταθέσει προημερών στην κυβέρνηση μία σύντομη μελέτη για την επόμενη μέρα του lockdown σχετικά με το τι πρέπει να γίνει στην οικονομία. Πρόκειται λοιπόν για μία μελέτη, 60 σελίδων περίπου, στην οποία παρουσιάζουμε τις θέσεις μας. Τι θέσεις έχουμε, έτσι. Καταρχήν, εμείς ζητάμε από την πολιτεία να πάρει οριζόντια μέτρα. Θεωρούμε ότι η οικονομία πλήττεται ολόκληρη αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν επιχειρήσεις που πλήττονται και δεν πλήττονται βάσει δραστηριότητα ή ΚΑΔ. Θεωρούμε ότι όλη η επιχειρηματικότητα πλήττεται και επομένως τα μέτρα πρέπει να είναι οριζόντια. Πρέπει να γίνουν καταρχήν γενναίες μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές, είτε είναι εισόδημα, είτε ΦΠΑ, είτε λοιπές φορολογίες. Και πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν και μειώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές, στις μισθωτές εργασίας. Η μείωση των 0,9 μονάδων που ισχύει από 1 έκτου είχε ούτως ή άλλως αναγγελθεί από το Σεπτέμβριο
και θεωρούμε ότι θα γίνουν καλύτερες μειώσεις και περισσότερες που θα αντιπροσωπεύουν τη θυσία που πραγματοποίησαν οι επιχειρηματίες κλείνοντας τις επιχειρήσεις τους, βάζοντας μπροστά την υγεία όλων μας. Επίσης, θα πρέπει να μειωθεί το κόστος της ενέργειας στις βιομηχανικές επιχειρήσεις. Έχουμε το ακριβότερο κόστος ενέργειας στην Ευρώπη. Και ένα πράγμα βασικό που πρέπει να κάνουμε, το οποίο έχουν όλοι πει μέχρι τώρα, είναι πρέπει να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Αυτή τη στιγμή στηριζόμαστε πάρα πολύ σε τουρισμό και θαλάσσιες μεταφορές, το οποίο και σημαίνει ότι είμαστε αρκετά ευάλωτοι σε περίπτωση που ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο. Άρα πρέπει να στρέψουμε την οικονομία και σε άλλους τομείς, όπως είναι ο πρωτογενής τομέας και ο τομέας της μεταποίησης, για να στηριχτούν περισσότερο συγκεκριμένες επιχειρήσεις, να δοθούν κίνητρα για την καινοτομία, ώστε να καταφέρουν να παράγουν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, που θα είναι και πιο ανταγωνιστικά και ίσως πιο εύκολα να γίνουν και εξαγωγές. Επίσης, το κράτος θα πρέπει να βοηθήσει, να κάνει επενδύσεις. Επενδύσεις σε έργα υποδομών κυρίως. Δρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια και στην πράσινη ανάπτυξη, όπως είπαν όλοι οι συνομιλητές. Και όλα αυτά βέβαια που προτείνουμε δεν φτάνουν. Πρέπει να γίνουν και σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον τρόπο που λειτουργεί το ίδιο το κράτος. Και όταν λέμε μεταρρυθμίσεις, δεν σημαίνει απαραίτητα μειώσεις μισθών και απολύσεων, αλλά καλύτερο κράτος, δικαιότερο και πιο ευνοϊκό για τον πολίτη, με λιγότερο διαζώση συναλλαγή και περισσότερη ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Μιλάμε δηλαδή για ένα μοντέλο που θα έχει στο επίκεντρο τον πολίτη και την επιχείρηση και οι δημόσιες υπηρεσίες θα αποτελούν βοηθητικοί δορυφόροι του. Σήμερα το μοντέλο αυτό που έχουμε στην Ελλάδα δεν αρμόζει για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Λειτουργεί αντίθετα. Είναι το κράτος στη μέση και όλοι περιφερόμαστε γύρω από αυτό. Αυτά είναι τα μέτρα που έχουμε προτείνει στο κείμενο αυτό και ελπίζουμε να τα ακούσει η κυβέρνηση. Και θα ήθελα να είναι και εδώ ο Υπουργός για να τα ακούσει, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε. Μέχρι τώρα η κυβέρνηση πάντως έχει πάει πάρα πολύ καλά. Γιατί έχει ακούσει τον πολίτη. Άκουσε σε θέματα εξωτερικής πολιτικής τον πολίτη, άκουσε σε θέματα υγείας τον πολίτη και έκλεισε τα πάντα. Γιατί το ζήτησε και ο πολίτης να προστατευτεί. Ελπίζω να μας ακούσει και στο θέμα της οικονομίας. Αυτά έχω να σας πω, κύριε Τσούρβα. Ευχαριστούμε τον κύριο Κοτσιμπογιώργο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Λάρισας. Κύριε Σαχινίδη, να σας ακούσουμε λίγο. Είπατε για brain drain, είπατε για brain gain μάλλον. Είπατε για brain drain. Υπάρχει περίπτωση τώρα να γίνει brain gain, αλλάζουν κάποια πράγματα, παίρνουμε αφορμή και αυτό που είπε ο Κοτσιμπογιώργος, ώστε πώς πρέπει να αλλάξει το κράτος, να λειτουργούμε, teleworking πια. Δεν ξέρω, λέτε υπάρχει περίπτωση να βγει μέσα από αυτή τη τόσο δύσκολη κατάσταση που ζούμε και που δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα είναι τα πράγματα. Θα ξεκινήσω με μία υπόθεση εργασίας, ότι η Ελλάδα θα εξασφαλίσει πραγματικά αυτά τα ποσά τα οποία φέρεται ότι περίπου αντιστοιχούν στη χώρα μας. Θα τα καταφέρουμε, λέτε, να τα πάρουμε. Να τα απορροφήσουμε εσείς που έχετε και την εμπειρία. Η άποψή μου είναι ότι θα υπάρξει μεν αντίρρηση από τους τέσσερις, αλλά στο τέλος θα υπάρξει μία κατανομή η οποία δεν θα απέχει πολύ, διότι η Ευρώπη έχει φτάσει σε ένα οριακό σημείο. Και οι τέσσερις μαζί με τη Γερμανία θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι ένα μεγάλο μέρος των εξαγωγών τους κατευθύνεται προς αυτές τις χώρες οι οποίες έχουν χτυπηθεί περισσότερο από την κρίση και η Ελλάδα έχει και το ιστορικό προηγούμενο της προηγούμενης κρίσης. Επομένως, είναι κρίσιμο σε αυτήν τη φάση πραγματικά χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία να δεχτούν όσο το δυνατόν περισσότερο και προσέξτε, επιμένω πάρα πολύ το ζήτημα των επιχορηγήσεων. Διότι ήδη είμαστε χρεωμένοι, επομένως το να λέμε στις επιχειρήσεις πάρτε καινούργια δάνεια, δάνεια πάνω στα δάνεια, ή να λέμε στο κράτος πάρε και άλλα δάνεια για να κάνεις δημοσιονομικές παρεμβάσεις, αυτό δεν θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα. Εκείνο όμως το οποίο μου μένει σήμερα από τη συζήτηση ως προβληματισμός είναι το εξής. Έχω μία, αν θέλετε, έναν προβληματισμό υγιή, επιμένω σε αυτό, γιατί όλοι θέλουμε να βγούμε από αυτήν την κρίση αλόβητη σε ό,τι αφορά την υγεία μας και η οικονομία να πληρώσει το μικρότερο κοινωνικό και οικονομικό κόστος σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα σειράς μέτρων που ανακοινώθηκαν, είτε αυτά αφορούν την απασχόληση, είτε αυτά αφορούν τις επιχειρήσεις. Αναφέρθηκα προηγουμένως στη μελέτη, στην έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, που
ερωτηθέντες οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι περισσότεροι λένε ότι ένα στους 7 κινδυνεύουμε να βρεθούμε την επόμενη μέρα με κλεισί την επιχείρησή μας. Και ρωτώ, τα μέτρα αυτά ακουμπάνε αυτές τις επιχειρήσεις, δηλαδή ανακοινώθηκαν. Δεν θα καθίσω να μπω στη συζήτηση αν ήταν πολλά ή λίγα, γιατί σας είπα πάντοτε εδώ πέρα υπάρχει ο κίνδυνος να πει κάποιος εγώ δίνω περισσότερα. Η αποτελεσματικότητα με ενδιαφέρει. Έχει γίνει σωστή στόχευση? Αυτό θα φανεί εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή, όταν τελειώσει, πόσοι από αυτούς θα καταφέρουν να κρατήσουν τις επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, στους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι ξαφνικά βρέθηκαν χωρίς εισόδημα. Πολλοί από αυτούς δεν έχουν καν κατάθεση, δεν έχουν κανένα άλλο εισόδημα. Θα καταφέρουμε να προστατέψουμε τις θέσεις εργασίας? Θα καταφέρουμε να κρατήσουμε, ας πούμε, τους ανθρώπους αυτούς να ξεπεράσουν αυτή την κρίση? Μήπως ήρθε η ώρα να ανοίξει μια άλλη συζήτηση για ένα εγγυημένο εισόδημα, ώστε κάθε φορά που θα δημιουργείται μια τέτοια κρίση, και αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση σε επίπεδο Ευρώπης, ήδη βλέπουμε στην Ισπανία έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία, να υπάρχει ένα εγγυημένο εισόδημα έτσι ώστε στις δύσκολες στιγμές να μπορεί να κρατηθεί από κάπου. Κρατώ αυτό που είπε ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, του Επιμελητηρίου, για τη δεύτερη ευκαιρία. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί του, ότι όλα αυτά τα χρόνια, τα 10 χρόνια, θα πρέπει να είχαμε κάνει άλματα σε ό,τι αφορά το πτωχευτικό δίκαιο, τον πτωχευτικό κώδικα, για να δώσουμε πραγματικά τη δυνατότητα, όχι δεύτερη και τρίτη ευκαιρία. Γιατί πραγματικά το ότι μπορεί κάποια στιγμή να ξεκινήσεις μία δραστηριότητα και να αποτύχεις, δεν σημαίνει ότι είσαι ένας αποτυχημένος, αλλά μπορεί να συμβούν μια σειρά ή να μεσολαβήσουν μια σειρά από γεγονότα και θα πρέπει να του δοθεί μια ευκαιρία για να μπορέσει να ξαναξεκινήσει. Και το τρίτο, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι το κράτος θα χρειαστεί να βοηθήσει πολλές επιχειρήσεις. Θα επιμείνω, αναφέρθηκε νομίζω σε αυτό και ο κ. Τσακαλώτος, το έχω πει δημόσια σε πάρα πολλές τοποθετήσεις μου. Εάν για οποιονδήποτε λόγο το κράτος χρειαστεί να δώσει χρήματα για να στηρίξει επιχειρήσεις, θα πρέπει να πάρει μετοχές. Όχι για να ελέγξει αυτές τις επιχειρήσεις, αλλά γιατί δεν μπορεί ο Έλληνας φορολογούμενος να δίνει τα χρήματά του και στο τέλος, όταν τα κέρδη υπάρχουν, να πηγαίνουν στον ιδιώτη, όταν οι ζημιές υπάρχουν, πηγαίνουν στον Έλληνα φορολογούμενο. Και οι μετοχές αυτές, κάποια στιγμή, όταν οι συνθήκες γίνουν πιο ευνοϊκές, να μπορέσει το κράτος να τις πουλήσει με κάποιο όφελος για να μπορέσει πραγματικά ο Έλληνας φορολογούμενος να πει ότι ναι, την κρίσιμη στιγμή στήριξα μια επιχείρηση, στήριξα θέσεις εργασίας, πήρα πίσω και κάποια χρήματα. Είναι κρίσιμο να υπάρξει διάλογος. Εγώ ευχαριστώ πραγματικά τον Δήμαρχο για αυτή την πρωτοβουλία. Συμμερίζομαι τον προβληματισμό της μονοφωνίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που εξέφρασε προηγουμένως ο κ. Τσακαλώτος. Αλλά ειλικρινά, η αντίδραση του κόσμου απέναντι σε αυτά τα μέσα ενδεχομένως, ας πούμε, να δώσει υπόσταση σε επιλογές σαν αυτή που έκανε ο Δήμαρχος. Δηλαδή, η συζήτηση αυτή η οποία διοργάνωσε είναι μια συζήτηση που δίνει τη δυνατότητα σε πάρα πολλούς ανθρώπους που ενδιαφέρονται να ακούσουν απόψεις, να εκφράζονται, να παρακολουθήσουν αυτή τη συζήτηση. Κάτι το οποίο θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο πολλές φορές, ας πούμε, στην τηλεόραση ή έστω στον χώρο των εντύπων. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν μια πάρα πολύ χρήσιμη συζήτηση αυτή η οποία έγινε. Σας ευχαριστούμε για το συντονισμό. Ευχαριστούμε και τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου του Οικονομικού και τον πρόεδρο του κ. Γιαννακόπουλο και τον Δήμαρχο, γιατί πραγματικά μας έδωσε τη δυνατότητα να καταθέσουμε την αγωνία μας και τον προβληματισμό μας για την επόμενη ημέρα και την ελπίδα ότι θα καταφέρουμε πρώτον να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν πόρους με τους προβληματισμούς που κατέθεσα. Υπενθυμίζω 45% απορροφητικότητα στο προηγούμενο ΕΣΠΑ, δηλαδή του 2014-2020. Αυτό είναι ηχηρό καμπανάκι. Ο Περιφερειάρχης μίλησε για γραφειοκρατία Βρυξελών, για γραφειοκρατία Ελλάδος. Με δεδομένη αυτή την γραφειοκρατία, δεν πρέπει να χάσουμε ούτε ένα ευρώ από αυτά που διοικείται η Ελλάδα. Αυτή είναι η μάχη που πρέπει να δώσουμε και εμείς από τη μεριά μας ως αντιπολίτευση, αλλά και οι κοινωνικοί εταίροι, θα πρέπει να ελέγχουμε κάθε ώρα και στιγμή, γιατί το μέλλον είναι κοινό. Δεν αφορά μόνο τη Νέα Δημοκρατία, αφορά όλους εμάς, ανεξάρτητα από πολιτική τοποθέτηση, ανεξάρτητα από το κόμμα στο οποίο ανήκουμε. Θέλουμε η Ελλάδα να ευημερήσει για να μπορέσουμε να φέρουμε πίσω αυτά τα παιδιά όλα που πήγανε, αλλά να δώσουμε και προοπτική σε αυτούς τους νέους που έχουν μείνει εδώ πέρα, που σπουδάσανε, ευελπιστώντας ότι η χώρα αυτή θα τους δώσει μια ευκαιρία πραγματικά για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν μια ικανοποιητική ζωή, ένα καλό μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Σαχινίδη, και όχι μόνο για τα παιδιά που είναι εδώ, και για τα παιδιά που είναι έξω και θέλουν να γυρίσουν πίσω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ένα μικρό σχόλιο, σύντομο, κύριε Τσακαλώτο, θέλετε να, για να πάμε μετά στο Δήμαρχο Λαρισαίο να κλείσουμε αυτή τη φιλόξενη διαδικτυακή συζήτηση? Να κουράσω πολύ. Ένα σύντομο σχόλιο
και για τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Εγώ το ακούω και για τους μειώσεις των φόρων και εκεί το είπε και ο αντιπρόσωπος των επιχειρήσεων. Κοιτάξτε, πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση γι' αυτό, γιατί όταν παρακολουθήσατε και τη συζήτηση, μιλήσαμε για το σύστημα υγείας, για το πρόγραμμα επενδύσεων, για το ρόλο του κράτους στο τοπικό και στο κεντρικό επίπεδο. Άρα, πρέπει να δούμε από δημοσιονομικό χώρο που έχουμε, τι πηγαίνει σε μειώσεις εισφορών και φόρων και τι πέφτει σε δαπανών. Αυτό πρέπει να το κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Γιατί αν δεν το κάνουμε και εσείς μόνο λέτε για φόρους και εισφορές και εμείς αναγκάζετε εμείς για να πάμε την πλάστικα από την άλλη μεριά να πούμε μόνο για δαπάνες, δεν προχωράει έτσι η συζήτηση. Η συζήτηση πρέπει να γίνει οργανωμένη στην κοινωνία για τι ισορροπία θέλουμε ανάμεσα σε μειώσεις εισφορών και φόρων αλλά και σε δαπάνες του κράτους. Δηλαδή, είχαμε δίκιο εμείς που στην προηγούμενη κυβέρνηση που προσπαθήσαμε να κάνουμε τις προσλήψεις στην υγεία. Μπορείτε να φανταστείτε πώς θα ήταν το σύστημα υγείας αν δεν το είχαμε κάνει αυτό στα 4 χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία πριν γίνει η οικονομική κρίση έλεγε ότι είχαμε πλεονάζουσα προσωπικό. Αυτό έλεγε, ότι δεν χρειάζεται. Άρα πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση που είναι συνολική. Δεν μπορεί, δηλαδή, από τη μεριά του Σκοπιά καθένας να λέει τη δική του οπτική μεριά, γιατί χρειάζεται ένα συνολικό. Τώρα, αυτό δεν είναι κριτική σε κανέναν. Θεωρώ όμως και για τα νέα παιδιά που είπατε και για τις επενδύσεις ότι πρέπει με τη βρετανική έκφραση να σκεφτόμαστε και λίγο out of the box. Δηλαδή είμαστε σε μια καινούργια κατάσταση. Δηλαδή δεν το έβαλα τυχαίο τη διατροφική αλυσίδα. Πραγματικά πρέπει να σκεφτούμε τι δυσκολίες δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση στην υγεία, στο περιβάλλον και τι δυνατότητες, άρα τους κινδύνους που λέει η ερώτηση της εκδήλωσης, αλλά και τι ευκαιρίες έχει. Πρέπει να το επαναξετάσουμε όπου εκεί συνθήματα επιχειρηματικότητα από τη μια μεριά ή το κράτος να το πάρει πάνω από την άλλη, δεν θα μας βοηθήσουν. Δηλαδή, αν ούτε η εφράση που είπε πολλές φορές και ο κύριος Σαχινίδης και ο κύριος Σκυλακάκης για την αποτελεσματικότητα, εγώ δεν το καταλαβαίνω τι σημαίνει αποτελεσματικότητα, αν δεν είναι αποτελεσματικότητα σε συγκεκριμένους στόχους. Αποτελεσματικότητα γενικώς δεν υπάρχει. Ούτε το κράτος, ούτε το κράτος. Ούτε το κράτος ήταν μη αποτελεσματικό, όπως είπε ο κύριος Αγοραστός και ο Δήμαρχος και άλλοι. Το κράτος έτσι δούλευε. Έτσι δούλευε το πελετειακό κράτος. Το πελετειακό κράτος που δούλευε στην Ελλάδα δεν ήταν μη αποτελεσματικό. Ήταν αποτελεσματικό για συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις, για να χρειάζεται ο καθένας το ρουσφέτη, το μέσο. Άρα, αν θέλουμε να αλλάξουμε αυτό το κράτος, πρέπει να κάνουμε και πολιτικές ρήξεις με το κράτος το πελετειακό. Αυτό δεν το βλέπω στην Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, με τον τρόπο που οργανώνει το πελετειακό κράτος και ποιους βάζει σε ποιες θέσεις. Και μπορώ να σας δώσω πάρα πολλά παραδείγματα. Για να σας δώσω εκτός Λάρισας και εκτός Αθήνας, όταν ο κομματάρχης της Πρέβεζας γίνεται γενικός γραμματικός, το λένε, διοικητής στο νοσοκομείο Άρτας και ο κομματάρχης της Άρτας γίνεται ο διοικητής στο νοσοκομείο Πρέβεζας, καταλαβαίνετε ότι έχουμε το παλιό σύστημα, δεν έχουμε το καινούργιο. Και άρα θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικά το κράτος. Και το τελευταίο που δεν με απάντησε ο κύριος Σαχινίδης. Εγώ σε αυτή τη ρήξη που υπάρχει ένας κόσμος που ξανασκέφτεται το κράτος και τη σημασία του κράτους στην υγεία και αλλού. Εδώ που λέμε, για αυτό που είπατε κύριε Σαχινίδη, για τη συμμετοχή του κράτους, δεν βλέπω ότι υπάρχει μια γενική συνένεση. Εγώ βλέπω εδώ ότι υπάρχουν αντιπαραθετικές, ιδεολογικές, θεωρητικές και πολιτικές πολιτικές. Και άρα χρειάζεται δυνάμεις που καταλαβαίνουν ότι μόνο η μείωση φόρων, μόνο η ευέλικτη αγορά εργασίας, μόνο η επιχειρηματικότητα χωρίς όρους, χωρίς στόχευση, πρέπει αυτοί να συνοηθούν. Σας ευχαριστώ και εγώ. Πάλι σας ευχαριστώ.
Επαναλαμβάνω ότι καλό, είναι πάρα πολύ καλή αυτή η πρωτοβουλία. Θα ήταν και καλό να υπάρχει και δημόσιο διάλογος και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την πρωτοβουλία. Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και έτσι υπήρξε, νομίζω, έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Όλοι είπαν την άποψή τους. Δήμαρχε, για το κλείσιμο, εγώ εδώ να μεταφέρω αυτό, όλοι είπαν και το ξαναλέω, πάνω από 1 εκατομμύριο οι άνεργοι στην Ελλάδα, 30.000 περίπου στη Λάρισα, δήμαρχε. Και να πω και εδώ και κάτι άλλο, γιατί μιλάμε για την οικονομία, εγώ συντονίζω την κουβέντα, αλλά μιλάτε και οι άντρες υπερισχύουν στην κουβέντα για την οικονομία. Στην ανεργία όμως υπερισχύουν οι γυναίκες, 700.000 οι εγγεγραμμένες γυναίκες στους καταλόγους του ΟΑΕΔ. Μιλάμε για την οικονομία, αλλά μιλάμε για ανθρώπους. Δήμαρχε, σας ακούμε. Ναι, πολύ σύντομα. Καταρχήν, εκτιμώ και εγώ ότι αυτός ο τρόπος συζήτησης είναι ουσιαστικός και μπαίνει και στο κάθε σπίτι. Και είμαι βέβαιος ότι αύριο το πρωί, αν αναζητήσουμε τα νούμερα τα οποία των ανθρώπων που παρακολούθησαν τη συζήτηση, θα είναι εκπληκτικά μεγάλα. Και σας το λέω με βεβαιότητα. Αυτό είναι σημαντικό και επιβεβαιώνει μια πρωτοβουλία η οποία βρήκε έδαφος στην πόλη και πράγματι έκανε τη διαφορά σε σχέση μέσα σε συνθήκες δύσκολες, μέσα σε συνθήκες που δεν μπορούσαμε να μαζευόμαστε, στους γνωστούς χώρους που μέχρι πρότινος κάναμε τις εκδηλώσεις, αλλά και βεβαίως και με ό,τι έχει αναφερθεί με τα μέσα και τις δυσκολίες που υπάρχουν τέτοιες συζητήσεις να γίνονται με καλό τρόπο στα μέσα ενημέρωσης. Από αυτή την άποψη και η σημερινή εκδήλωση ήταν πετυχημένη και ήταν πετυχημένη όχι μόνο ως προς το ότι ο Δήμος Λαρισαίων έδωσε το πεδίο, αλλά και με τους συνομιλητές, με τους αξιότιμους του προσκεκλήμα μας, τους υπουργούς, αλλά και τους εκπροσώπους των φορέων, που πραγματικά με τις απόψεις που κατέθεσαν πλούτησαν και τη σκέψη μας και τον προβληματισμό μας. Θα πω δύο πράγματα για να κλείσω, μιας και συνεχίζω να μιλάω ως άνθρωπος της αυτοδιοίκησης. Η κρίση σαφέστατα είναι πολυεπίπεδη. Ήταν και θα την ξαναδούμε πολυεπίπεδη. Ορίστηκε με διάφορους τρόπους. Εγώ γνωρίζω και δεν νομίζω ότι κομίζω γλάφκα, γιατί οι οικονομολόγοι το ξέρουν καλύτερα και αναφέρθηκαν όλοι στον Keynes, ότι σε τέτοιες περιόδους αυτό που χρειάζεται είναι ένα ισχυρό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Έζησα, χωρίς να επιχειρηματολογήσω περισσότερο, όταν ξεκίνησε η θητεία μου το 2014, μέσα στη βαθιά κρίση που υπήρχε, ο πρώτος στόχος που είχα είναι να μπορέσουμε να επενδύσουμε όσο γίνεται περισσότερα χρήματα για να μπορέσουμε να δώσουμε δουλειές. Όταν λέω να δώσουμε δουλειές, εννοώ σε έναν απίθανο αριθμό επαγγελμάτων που συναλλάσσονται και όχι μόνο επιχειρήσεων, αλλά και ατόμων που συναλλάσσονται με το Δήμο. Το κατορθώσαμε με έναν τρόπο πραγματικά εντυπωσιακό. Ο Δήμος Λάρισας κατάφερε να έχει μια επένδυση σε έργα που ξεπέρασε κατά τα 60 εκατομμύρια ευρώ, με το Δήμο της Αθήνας να είναι περίπου στα 80 και με όλους τους υπόλοιπους Δήμους της Ελλάδας να είναι στα 30 με 35 και παρακάτω. Αυτό, ξέρετε, εισπράχθηκε από τους πολίτες, από τις επιχειρήσεις, πέρα από τις εκλογές και την όποια επιβεβαίωση και τα λοιπά, δεν θα αναφερθώ σε αυτό. Ως εξής, υπήρξαν στο γραφείο μου μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μου είπαν το εξής: Δήμαρχε, σταθήκαμε, φάγαμε ψωμάκι από το Δήμο και μπορούμε να συνεχίσουμε. Αυτό λοιπόν δεν το κάναμε τυχαία. Το κάναμε γιατί σε αυτή την περίοδο της κρίσης υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη να επενδυθούν χρήματα από φορείς της γενικής κυβέρνησης. Δημόσιες επιχειρήσεις, δημοτικές επιχειρήσεις, δήμους, περιφέρειες κτλ. Σε αυτή την κατεύθυνση η αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού μπορεί να παίξει ξανά το ρόλο της. Το σημαντικό της ρόλο. Όχι μόνο υλοποιώντας προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, που το κάναμε με καλό τρόπο και με τις πρωτοβουλίες που πήραμε, αλλά παρεμβαίνοντας και στις υποδομές, παρεμβαίνοντας σε όλα εκείνα τα επίπεδα τα οποία διαμορφώνουν αυτό το επίπεδο που έρχεται πια η επιχειρηματικότητα να επενδύσει, να κινητοποιήσει κεφάλαια, να δημιουργήσει και αυτή με τη σειρά της θέσης εργασίας. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι ο επιχειρηματίας που παίρνει ρίσκο σε μια Ελλάδα της γραφειοκρατίας, όπως οι περισσότεροι μιλήσατε, δεν είναι μεγάλος ο αριθμός. Είναι εξαιρετικά μικρός ο αριθμός.
Άρα λοιπόν πρέπει σε αυτή την αναζήτηση αυτού του νέου μοντέλου να δούμε τις δημόσιες επενδύσεις, να χτυπηθεί στη βάση της η γραφειοκρατία. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό που λέει ο Περιφερειάρχης. Αυτή τη στιγμή στο ελεγκτικό μου συνέδριο για να υπογράψω συμβάσεις για έργα που θα γίνουν στη Λάρισα, οι διαδικασίες έχουν ξεκινήσει ακριβώς πριν από ένα χρόνο σε ό,τι αφορά τη διαγωνιστική διαδικασία και όλα για να φτάσουμε να υπογράψουμε συμβάσεις. Άρα λοιπόν είναι ένα κομμάτι που αφορά την αυτοδιοίκηση και που και η κυβέρνηση και τα στελέχη βεβαίως, τα οποία υπήρξαν όλα κυβερνητικά στελέχη, λοιπόν θα πρέπει να έχουν πάντα στο νου τους. Αυτό που φωνάζουμε εμείς ως φορείς της αυτοδιοίκησης και με τα συλλογικά μας όργανα είναι να πιστέψει το κεντρικό κράτος στην αυτοδιοίκηση. Αν την πιστέψει και αν πραγματικά μέσα από αυτή την ανταλλαγή και τη σημερινή ανταλλαγή απόψεων και το πλησίασμα που κάνουμε σε αυτό το επίπεδο γίνει και κατανοητό αλλά και γνωστό, γιατί πολλά πράγματα δεν είναι γνωστά, η πολύ σημαντική δουλειά που γίνεται, είμαι βέβαιος ότι θα είμαστε ένα κομμάτι σε αυτή την αντιμετώπιση της ύφεσης που έρχεται, ίσως από τα πιο σημαντικά. Ας το προσέξουμε όλοι. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους φίλους υπουργούς, τους γνωστούς υπουργούς, τον κύριο Σκυλακάκη, τον κύριο Τσακαλώτο, τον κύριο Σαχινίδη, τους εκπροσώπους των φορέων μας για την πολύ σπουδαία κατάθεση απόψεων που έκαναν και το διάλογο που ανακτήθηκε. Εμείς θα συνεχίσουμε και την επόμενη εβδομάδα έχουμε, οι υπουργοί δεν θα είναι στο πάνελ, αλλά μπορούν να είναι στο larisamazi.gr για να παρακολουθούν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που αυτόν τον τρόπο δίνουμε ως τροφή στους συμπολίτες μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Εκτός από το, με το πάθος που μιλήσατε για την αυτοδιοίκηση, κάνατε και πολύ ωραίο κλείσιμο και συντονισμό του κλεισίματος. Λάρισα μαζί λοιπόν, από αύριο και η σημερινή διαδικτυακή συζήτηση μπορούν όλοι να την παρακολουθήσουν εκεί. Πραγματικά ο καθένας νομίζω ότι έφερε ένα κομμάτι σε αυτή τη βραδιά, πολύ δικό του και με πολύ αλήθεια μέσα σε αυτό. Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενη που ήμασταν όλοι εδώ μαζί. Μακάρι να ξαναβρεθούμε και να συνεχίσουμε την κουβέντα και με τα δεδομένα που θα έχουμε εκείνη τη στιγμή. Μεγάλη χαρά που ήσασταν μαζί απόψε όλοι εδώ. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.